Αναστάτωση παντού, Ιωάννα μου. Αναστάτωση ημέρα νύχτα, έχω να πω. Νύχτα μέρα. Έτσι ακριβώς. Αλλά αναστατώθηκες εσύ. Δεν πειράζει, πέρασε αυτό. Ήταν μερικών λεπτών. Να είναι καλά οι καλοί μας οι ακροατές, ναι, που είναι εκεί στο πλευρό μας να μας ενημερώνουν για τις εξελίξεις. Άκου, παιδί μου, τώρα εδώ να σε ενημερώνει ο κόσμος για το τι ώρα πρέπει να έρθει στο στούντιο και να μην σε έχω πει εγώ δηλαδή. Εκεί λέω, εντάξει, είναι 2 η ώρα, πρέπει να ξυπνήσω στις 5. Αλλά ποιος σου έστειλε 2 η ώρα μήνυμα? Έκανα post για να ενημερώσω τους καλούς μας φίλους να μας ακούσουν το πρωί. Ναι. Και εκεί που το δημοσιεύω μου γράφει ένας ακροατής από κάτω, μα 7 με 10 δεν είναι εκπομπή. Έβαλες 6-8. 6-8 έβαλα. Πω, παιδί μου, τι πεις να μάθεις. Και μου λέει, μα καλά, εκπομπή έχεις 7 με 10. Χίλια ευχαριστώ στους ακροατάς της εκπομπής, διότι εγώ δεν με ρίμνησα να ενημερώσω την Ιωάννα μας, μιας και έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα εδώ στην καθημερινότητά μας. Το θεώρησα αυτονόητα. Είδες, ξέχασα. Νομίζω ότι κάθε μέρα βρίσκεσαι στο στούντιο μαζί μας. Έτσι υπάρχει. Μπορεί να μην είμαι, αλλά υπάρχει αύρα. Υπάρχει αύρα, οπότε θεώρησα ότι σε αυτή την αύρα δεν χρειάζεται να πεις ότι Ιωάννα, αύριο μην ξυπνήσεις από τις 5 ώρα, σαν το κορόιδο. Οπότε θα πάθαινες, να αρχώσουν εδώ 6 ώρα την πίνελή και θα με ρίχνουν τις καλά. Όχι, απλά θα έλεγα, τι δεν έχουμε εκπομπή σήμερα, άργησε να έρθει, έπαθε κάτι. Εκδρομή, φεύγω, φεύγω. Βέβαια ήταν διπλό το χτύπημα. Το πρώτο ήταν, από μέσα μου είπα, τι ωραία, θα κοιμηθώ μια ώρα παραπάνω. Ναι, έτσι όπως κάνουμε όλοι μας. Αλλά επίσης είπα από μέσα μου, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα και θα κάνουμε μια ώρα παραπάνω εκπομπή. Χαμός, χαράς Ευαγγέλιας για το Πανελλήνιο, μη σου πω για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Μία ώρα παραπάνω λόγω, επειδή είναι σαν τη θεωρία του χάος, πως το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει εδώ σεισμούς στην Ευρώπη, έτσι και μία ώρα εκπομπή λόγω επειδή σίγουρα προκαλεί συνταρακτικές μεταβολές στον παγκόσμιο χάρτη. Σας καλημερίζουμε, κυρίες και κύριοι, από τις 7 μέχρι και τις 10 για το καλοκαιράκι που έχουμε μπροστά μας, που αρχίζει και μπαίνει δυνατά. Αν και σήμερα δεν νομίζω να μπήκε πολύ καλά. Από προχθές, ναι, είχαμε μετά τον υπερκάψωνα της κολάσεως που ανοίξανε οι πύλες. Ήρθε ο χειμώνας ξανά. Πραγματικά το πρωί βγαίνω και λέω, αχ, τι ωραία, θα έχουμε τόσο καλό καιρό. Και έβαλα το πουκαμισάκι και ήρθα. Και σήμερα καλά είναι, χθες και προχθές και ακόμα περισσότερο κρύο. Ακού τώρα να λέμε, μετά από τις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών, να λέμε, αν έχει κρυουλάκι. Εντάξει, όχι, σήμερα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Δεν φυσάει, θα έχουμε περισσότερο ηλιακά. Δεν έχει κάποια συννεφάκια στον ουρανό, αλλά θα τα ξεπεράσουμε. Καλημερίζουμε και την γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό και υποδέχεται και τους συνακροατές του, αλλά και τους συμπαρουσιαστές αυτής εδώ της εκπομπής. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να πω καλημέρα στην κυρία Ιωάννα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία Ιωάννα, είστε καλά? Πολύ, πολύ καλά. Κύριε Μπάμπη, καλά είστε? Ας τα λέμε καλά. Έχω μία φίλη Λαπαντίνα εδώ στη Μαλακά. Ούτε καν με ρώτησε, τι λες έτσι ρε Μπάμπη, τι έπαθες, τίποτα, από τα δικά του. Έλος πάντων, εντάξει, οκ. Έχω μία φίλη Λαμπαντίνα, κύριε Μπάμπη, γιορτάζει σήμερα. Θα της αφιερώσουμε ένα τραγούδι, το Λαμπάντα. Γιατί? Επίσης έχω θέματα, Ισραήλ, Λιβύη, Μπαγκλαντές, ποιο θέλετε να αναλύσω? Τη βοήθεια του κοινού. Στο Ισραήλ γίνανε εκλογές για την κούρσα των εργατικών και αυτός ο Χέρτσοκ, αυτός ο άσχετος που δεν μπορεί να πάρει το κόμμα των εργατικών να το βγάλει πρώτη θέση εδώ και 25 χρόνια στην πείνα. Μάλιστα. Ευτυχώς έφυγε και ήρθε ο Αμίρ Πέρες, ναι, ο οποίος είναι πολλά υποσχόμενος, promising θα τον έλεγα. Στη Λιβύη ρίξανε ρουκέτα σε λιώμενους. 7 και 4, τι ακούμε Θεέ μου, ναι. Μάλιστα. Ρουκέτασε στην παραλία, στην Αμμουδιά ρίξανε. Μάλιστα, ναι. Γιατί δεν θέλανε κατάφη, να τώρα. Ναι, έτσι. Και στο Μπαγκλαντές σε μια υφαντουργία που δουλεύουν για ένα πιάτο ρύζι για τις μεγάλες πολυεθνικές. Ναι, 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 ναι. Έγινε έκρηξη. 13 νεκροί μεταξύ αυτών. Μπράβο, βραγόρι μου, κάνε μας την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί. Άλλο τίποτα, κανένα άλλο σεισμό, λοιμού, καταποντισμό. Εγώ καλύπτω το ανθρωπιστικό ρεπορτάζ. Μάλιστα, το ανθρωπιστικό ρεπορτάζ. Εμάς, ανθρωπιά σε εμάς δεν δείχνεις όμως λίγο, μου φαίνεται. Εντάξει, κύριε Μπάμπη, όσους αγαπάμε, τυρανάμε. Α, έτσι πάει. Παπάω. Γεια σου, Λευτέρη, γεια σου. Εγώ να δω που θα πάω. Και έτσι ήταν το πρωινό μας, το τυπουδάκι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ενημέρωση για όλα αυτά που συνέβησαν χθες παγκοσμίως. Αντιλαμβανόμαστε ότι λίγα πράγματα απασχόλησαν την επικαιρότητα
στην εγχώρια πραγματικότητά μας, την οποία και θα σχολιάσουμε και την αθλητική και την πολιτική και την κοινωνική και την κοτσομπολίστικη και την επιστημονική, όλα περί ανέμων και υδάτων ούτως ή άλλως. Γιατί είμαστε εκπομπή που τα λέει όλα, έξω τα δόντια. Έξω τα δόντια, μαχαίρι στο κόκαλο και τέτοια, είμαστε εκπομπή. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον Κρίς. Επιτέλους γύρισα. Γύρισες Κρίς, πού ήσουν Κρίς? Παραλία Κατερίνης. Παραλία Κατερίνης ο Κρίς, παρατεταμένη παραμονή εκεί. Έτσι, έτσι, να καλοπερνάει και Δευτέρα πήρα τηλέφωνο, αλλά δεν έβγαζε την έκτη γραμμή. Έβγαζε, αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί, καμιά φορά συμβαίνουν. Και χθες άκουσα με τον Αναστάση, αλλά δεν τόλμησε να πάρω τηλέφωνο, γιατί λέω θα πέσει η γραμμή πάλι. Οπότε λες, θα επιστρέψω στα σίγουρα εδάφη της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι γραμμές. Το δεν σταθερό πέφτουν... τηλέφωνο που δεν πέφτουν ποτέ. Ερωτική πόλη, είμαστε, δεν πέφτουν, πέφτει με τίποτα η γραμμή. Εγώ πέρασα το Τρομαϊκό χθες, δεν είχε τίποτα. Καλά δεν άκουσες, μα έφυγε εδώ προχθές. Το φυτοπλακτόν από Δευτέρα απόγευμα εξαφανίστη. Έτσι είναι, λογικό είναι. Ναι, αυτό. Το έδιωξε. Είμαστε ξανά ερωτική πόλη. Ναι, το έδιωξε ο Βάρδα. Χθες είχαμε ολόκληρη εκπομπή. Δεν άκουγες που λέγαμε ποιος έδιωξε ο φυτοπλακτόν? Ο Ιωάννης Σαββίδης. Κοιμόμουν τώρα, διακοπές. Εντάξει όμως, αυτά τα κύρια ζητήματα μας απασχολούν. Δεν και στις διακοπές, βέβαια. Το συγγνώμη, ταπεινά. Έτσι, έτσι. Ο Βαρδάρης ή ο Ιωάννης Σαββίδης, ένας από τους δύο. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος ήταν ο καταλυτικός παράγοντας στο να καθαρίσει. Ο Ιωάννης Σαββίδης, τρόμαξε το φυτοπλακτό. Λες εσύ, αλλά κάποιοι άλλοι σκιζούνται ότι ήταν ο Βαρδάρης. Βαρδάσκα. Έτσι, έτσι. Τι νέα έχουμε από την Κατερίνη, πώς είναι τα πράγματα εκεί, το μέτωπο. Έχει τον κόσμο. Έχει κόσμο, Κατερίνη, φαντάζομαι. Κοίταξε, εγώ διάβασα ένα άρθρο ότι η Ελλάδα θα υποδεχτεί φέτος τρεις φορές τον πληθυσμό της τουρίστες. Γύρω στα 30 εκατομμύρια αναμένουμε, το ακούμε αυτό, αλλά τι σχέση έχει αυτό με την Κατερίνη? Έχει τρεις φορές τον πληθυσμό της Κατερίνης. Σέρβους, έχει Ούγγρους, έχει τέτοια πράγματα. Ούγγροι, Βούλγαρους. Μας θυμήθηκαν οι Ούγγροι. Έχει πολύ Ούγγρους η Κατερίνη. Ναι, σοπάρε. Μαθαίνει κανένας. Κοσμοπολίτικη παραλία έγινε. Έτσι, αυτό είναι τρεις φορές. Σαν νησί είναι, να αναπνευθείτε καμιά μέρα. Σαν νησί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει ακόμα ένα μπάνιο. Δεν έχω πάει ακόμα παραλία. Αν έκανες την Κατερίνη, θα έκανες. Είτε το πιστεύετε, τώρα. Όχι, εγώ δεν μπήκα για μπάνιο. Δεν μπήκες για μπάνιο, για ποιο λόγο? Επιβάλλει να μπεις τώρα. Και για μας. Τώρα που γύρισε. Ναι. Δεν μου αρέσει η θάλασσα. Δεν σ' αρέσει η θάλασσα. Και τότε τι πήγες να κάνεις την Κατερίνη? Πήγα να περάσω ωραία. Πώς, άμα. Πες μου, πες για την ηλιοθεραπεία. Πες μου τον τρόπο που μπορείς να περάσεις. Ούτε ηλιοθεραπεία. Ωραία. Ούτε ηλιοθεραπεία. Μα δεν τον αρέσει η θάλασσα. Δεν τον αρέσει η άμμος, δεν τον αρέσει το ένα, δεν τον αρέσει το άλλο. Μένα μου αρέσει ο χειμώνας. Ο χειμώνας, ωραία. Και πώς μπορείς να περάσεις ωραία το καλοκαίρι, αν σ' αρέσει ο χειμώνας, δεν μπαίνεις στη θάλασσα? Να πίνεις καφέ, να πίνεις κοκτέιλ, τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Να κάνεις καμάκι. Εντάξει, τότε κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε, δεν ξέρω. Θα μας πει ο Κρίς αν κάτι κάνουμε, αν πιάσαμε ψάρια. Πιάσαμε λιθρίνια. Δυνατό. Μάλιστα, Κρίς μου, σε βλέπω. Ζαργάνες πιάσαμε. Ανεβάζει τον πύχη, ανεβάζει. Μάλιστα, οπότε συστήνει στον κόσμο ανεπιφύλακτα εδώ της Θεσσαλονίκης να παρατήσει τη Χαλκιδική, την ταλαιπώρια και να κατευθυνθεί προς. Όχι, να μην το κάνει αυτό, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να γυρνάω μέσα σε μισή ώρα πίσω. Εντάξει, ρε, εσύ. Εθνική οδός δεν μπορεί να φρακάρει με τίποτα. Άσε που πληρώνω και δύο διόδια από την άλλη. Ναι, γι' αυτό είναι και τα λιροπαγίδες της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκης. Μόνο στην είπαμε, το μόνο μέρος που δεν πληρώνεις για να μπας για μπάνιο είναι η Χαλκιδική, μη σου πω και παγκοσμίως. Και από την όχι, γιατί οι Αθηναίοι πληρώνουν για να πάνε για μπάνιο, ενώ διόδια. Ναι, έχουν παντού διόδια, είναι το ότι κάποιες παραλίες μάλιστα είναι και τόσο... είναι περιφραγμένες αυτά. Δεν πρέπει να συντηρηθεί το δικό δίκτυο. Βέβαια. Μόνο της Χαλκιδικής δεν συντηρείται. Μάλιστα. Όπως και να έχει, σε ευχαριστούμε φίλε μας Κρίς για την... Θα επανέλθεις εδώ, άγνημος φρουρός και ο Κρίς της ενημέρωσης και των όσων καθημερινά υπόνονται στο λόγο, επειδή σας καλημερίζουμε στην καινούργια ημέρα, φίλοι και φίλες ακροάτριες. Τετάρτη 5 του Ιουλίου, Άννα μου. 5-5. Πήγε 5, πάει, πέρασε. Πώς περνάνε οι μήνες, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι έχουμε πέτειο, το ξέρεις. Τι πέτειο έχουμε, Ιωάννα? Κάθε φορά που έρχεσαι έχουμε πέτειο. Ξεκινήσαμε 2 Φεβρουαρίου εκπομπή, 2 Ιουλίου πλέον. 5 καλέ. Ναι, 2 πέρασε όμως. Εντάξει, βάλε. Ωραία, πέτειο. Ας το θεωρήσουμε πέτειο. Τώρα πρέπει να πάρω εγώ κανένα δώρο, κάτι. Όχι, όχι, τα συμφωνήσαμε αυτό. Αυτά δεν χρειάζομαι όμως τώρα. Θα πάρω μια κασερόπιτα. Θα πάρω μια κασερόπιτα. Αν είσαι ακόμα μήνας στη σχέση μας, αυτή που έχουμε χτίσει τη ραδιοφωνική. Μαμά, τέτοια μου λες και πάω στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, εσύ? Καλά κι εγώ. Δεν ξέρω αν σε έχουμε ακούσει στο διευρυμένο μας ωράριο. Ναι, στο διευρυμένο σας ωράριο
οικούστην. Εντάξει. Και εγώ τις πρώτες μέρες σε άλλη ώρα διαφορετική και μάλιστα δέχτηκα τα πειρά σου. Ναι, τι είχα πει. Το αποφάσισα να μην το ξανακάνω. Είχες πει ότι δηλαδή χάνεται η σειρά της εκπομπής. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Να περιμένουμε 7.30 να κάνουμε διαφημίσεις και να βγαίνουμε 8.30. Τι είμαστε. Έτσι, έτσι. Αλλά έτσι. Τώρα που είναι 7.21 είναι σαν να είναι 6.21. Και εγώ προβληματίζομαι πολλές φορές. Ακόμα δεν έχω προσαρμοστεί. Αλήθεια είναι ότι η μεγαλοσύνη της εκπομπής είναι πλέον σε τέτοια διάσταση. Ναι. Που ενώ γνωρίζει και σχολιάζει τα πάντα, παρατηρείται το φαινόμενο, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι, ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, αλλά τέλος πάντων. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι και η διαφορά της συγκεκριμένης εκπομπής σε σχέση με τις υπόλοιπες. Οι υπόλοιπες εκπομπές των αθλητικών ραδιοφώνων το καλοκαίρι βιώνουν έναν μαρασμό. Ένα μαρασμό ιδεών. Το καλοκαίρι αναγεννιόμαστε. Ενώ το λόγο επειδή το καλοκαίρι. Έτσι. Όχι απλώς αναγεννάται. Παίρνει μεγαλύτερο ωράριο, διευθυμένο. Και ότι άλλοι δεν έχουν τι να πούν. Ναι, γιατί έχουμε εμείς να πούμε. Έχουμε εμείς να λέμε για γενιές 14. Κοίταξε, θα μπορούσε το λόγο επειδή αυτή την εποχή, με όλα όσα ωραία ακούγονται κάθε πρωί, να κάνει εκπομπή όλο το 24ωρο. Ναι, ναι, δώσε ιδέες, δώσε ιδέες. Μπορεί να συμβεί. Όλοι οι άλλοι, πάμε που για το μήνα Ιούλιο, είναι πολύ κουραστικοί. Ένα μεταγραφές, να θα πάρει αυτό, να σήμερα αναμένονται εξελίξεις και ούτω καθεξής. Έτσι παρακαλώ τώρα. Ο ορισμός της μιζέριας και της νοητικής καθυστέρησης. Είμαστε. Έτσι. Εγώ μαζί. Έτσι. Κάθε όλοι μας. Γιατί εγώ τι, καλύτερος είμαι. Ναι. Ναι. Κάθε καλοκαίρι. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ πάντα συστήνω σε όλους. Ακούστε λίγο λόγο επειδή. Έτσι. Και εμείς αυτό κάνουμε. Το συστήνουμε σε όλους. Έτσι. Αυτό κάνουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Δεν μου λες τι έχεις να προτείνεις στον κόσμο σαν κόσμο γυρισμένος. Παγκοσμίως εν Ελλάδη. Έτσι, παγκοσμίως εν Ελλάδη. Για φέτος το καλοκαίρι, έτσι, κάποια κρυφή χάρη της χώρας μας που δεν την έχουμε ανακαλύψει. Θα μου πεις για πήλιοση. Νομίζω είσαι εκεί στρατευμένος. Κοίταξε, όταν μου απευθύνεις μια ερώτηση, είμαι υποχρεωμένος να σου απαντήσω με βάση την αντικειμενικότητα. Έτσι. Ναι. Δεν θα σου μιλήσω υποκειμενικά. Έχω εγώ τα στάνταρ μου. Αλλά γενικά θα παρατηρήσω σε συνέχεια του κρις ότι πράγματι αυτά τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που αναμένονται στην Ελλάδα κάνουν όλο και πιο δύσκολη την αναζήτηση των όποιων, ας πούμε, Ελλήνων, συμπατριωτών μας θέλουν να βρουν κάτι διαφορετικό. Έτσι. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις παραλίες. Να τα λέμε και αυτά. Αυτοί οι κακοί ξένοι, βλέπεις, έρχονται διακοπές, ας πούμε, και έρχονται με κάτι μπότες, ρε φίλε, και με κάτι μπατών και πάνε και βρίσκουν όλες τις κουφές της παραλίες και όλα τα μονοπάτια. Πώς γίνεται. Γιατί εντάξει, εκεί δεν έχει μπιτσόμπαρα. Εμείς, άμα δεν έχει μπιτσόμπαρα, δεν πάμε πουθενά. Αυτά είναι. Εννοείται. Όπως λέει και ο Κρις, πήγα διακοπές στην Κατερίνη. Αλλά δεν μ' αρέσει ούτε η θάλασσα, ούτε το νερό, ούτε το αντίπαλο. Αν του άρεσε, θα άκουγε την εκπομπή μας. Αν ήταν normal. Λογικό. Όχι, normal είναι. Ναι, καταλαβαίνει με ποια είναι το λέω. Ναι, απολύτως normal. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν μπορώ να έχω άποψη γιατί. Νομίζω ότι υπάρχει αντικειμενική δυσκολία. Έχει πάρα πολύ τουρισμό, ευτυχώς. Είναι μια πηγή οικονομίας και μάλιστα μαύρης οικονομίας, αυτό λένε και τα ταμεία. Αυτό το χειρότερο. Αυξάνονται γεωμετρικά, βέβαια, αυξάνονται γεωμετρικά οι τουρίστες εισερχόμενοι στη χώρα. Μειώνονται δραματικά τα έσοδα από τον τουρισμό. Αυτά μόνο η Ελλάδα τα καταφέρει. Ναι. Πρωτοπορία και σε αυτό. Πρωτοπορία, δεν λες τίποτα στην οικονομία. Ακριβώς. Άρα, παιδιά, αν είχα τη δυνατότητα να πάω διακοπές ξένιαστες και να επιλέξω μέρος, αυτό θα πω, θα το κοίταζα στο εναλλακτικό μπάμπι. Δηλαδή, Άρδας, Νεστόρι, όπως γίνονται τα ρίβερ πάρκι. Ποταμίσιος, από Παλιοκαιρίσιος, Ποταμίσιος. Έτσι. Και γιατί όχι και Λιμνίσιος, η Θεωρίτιδα εδώ είναι, η Ζάζαρη παραπέρα είναι. Δηλαδή, μέσα στο Πλατάνι και μέσα στο Βουναλάκι. Μάλιστα. Δροσά. Νομίζω ότι κάτι γίνεται. Μάλιστα, πραγματική δροσά. Να σε καλά! Να σε καλά. Σε φιλούμε. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Τσάο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αν μας περίμενε, δύσκολο μάλλον γιατί πιάσαμε. Νάτος. Φυσικά και περίμενα. Παλικαιρίσιο μιλάει. Έτσι, έτσι. Να περιμένω. Το ότι βγήκα μετά τον Παλικαιρίσιο είναι βέβαια πρόβλημα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Το ότι βγήκα μετά είναι ένα θεματάκι.
Δεν δουλεύει το rotation. Σειρά. Έτσι, έτσι. Δεν δουλεύει το rotation στην εκπομπή μας. Νομίζω ότι προπονητή να πιστεύετε περισσότερο και θα διεκδικήσετε στην πάσα για διαφημίσεις. Εντάξει, overlap, overlap. Ρε παιδί μου τώρα προωθήθηκε, έκατσε πίσω στα μετώπιστα να καλύψει, προωθήθηκε μπροστά να πάρει κεφαλιά από το κόρνερ. Ναι, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα σήμερα. Εντάξει, συμβαίνει. Δοκιμάζουμε σχήματα και εμείς σαν τους προπονητές. Και ναι, σε όλους να πω δοκιμάζουμε. Έχω μια εντύπωση ότι νιστάζεις πιο πολύ τώρα που κάνεις κουμπί 7 με 9. Κατάλαβε, πώς με κατάλαβες. Ναι, νιστάζω περισσότερο. Εγώ καθόλου. Ίσα έχω ξυπνήσει παραπάνω. Γιατί εντάξει, όταν ήσουν 6 ώρα, σηκώνωσα με διαφορετική διάθεση. Προφανώς ήξερε ότι ήταν 5,5 ώρα, 5 ώρα ξυπνάζει. Απελπισία. Λόγω αυτό το συνέστημα. Τώρα σου δώσα για μια ώρα παραπάνω. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι μια ώρα παραπάνω που δεν το νομίζω. Γιόλο, έτσι. Αφιβάλλω κοιμάσαι μια ώρα παραπάνω. Ισχύει. Προφανώς ξυπνάς πάλι τις 5, απλά δεν ξέρεις να κάνεις μέχρι τις 7. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιατί έχει συνηθίσει ο οργανισμός και ο μεταβολισμός. Έτσι ακριβώς. Και βλέπω ότι λίγο. Χωλαίνει. Χωλαίνει το πράγμα. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, είσαι λίγο Κλάουσα τελευταία του. Κάπως έτσι. Να ξέρουμε τον. Να ένα ποδάρι από εδώ, να βρούμε σκιά να κοιμηθούμε από εκεί. Κοίταξε, υπάρχει λύση να έρχομαι να κάνω 6-10. Αυτό ναι. Αυτό ναι, να βγούμε σε ένα πρόγραμμα. Έτσι, έτσι, έτσι. Για να επανακάμψουμε, ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Γιατί έχω κι εγώ, πώς θα το πω, jet lag. Γιατί πιστεύω ότι το 7-8 είναι σαν να είναι 6-7. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Ναι, ναι. Δεν λέω καν τους χορηγούς, τους ξεχνάω τις πρώτης ώρας, τους λέω μετά. Τέτοια κατάσταση. Α, μάλιστα. Τα, γι' αυτό το πήρες τα χαρτιά τώρα. Τα πήρα τα χαρτιά από σήμερα γιατί λεφτάκια. Λεφτάκια, λεφτάκια και στήριξη. Μπορεί να δεις το άλλο. Με παιδιά σήμερα οι χορηγοί είναι ίδιοι με χθες. Αν δεν τα ακούσατε, βάλτε τους χθεσινούς. Τίποτα δεν άλλαξε χθες. Λοιπόν, στα πλαίσια την ακτική του νοτικού τουρισμού λοιπόν και σε συνέχεια των προηγουμένων. Βεβαίως. Για τον αγαπητό Κρίς προτείνω Σοχό, Μάλγαρα, τα Τα Γαράδες, να και εγώ γιατί έχει τη Waterland. Εναλλακτικά θα κατεβεί πιο κάτω, μπορεί να πάει και Θήβα. Ναι, Πτολεμαΐδα αν θέλει δυτικά. Ναι, ναι. Η Δράμα είναι ένας πολύ καλός προορισμός τουλάχιστον το καλοκαίρι. Παρανέστη που βάρεσε κάτι 45 εκεί πέρα, κάτι 40 διάρκεια. Πολύ ωραία, ναι. Ρε τι είναι αυτά που ακούμε, ρε καλοκαίρι δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει το άλλο. Και πάω στην Κατερίνη και διακοπές. Αναγιά μου βοήθεια. Κοίταξε να σου πω κάτι. Το είπε όμως ο Κρίς, μην το παρεξηγούμε. Δεν μου αρέσει η θάλασσα, γι' αυτό πάει και στην Κατερίνη. Ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Ναι. Στην περίπτωση που βέβαια εγώ αυτή θα πρότεινα στο Βάλτα. Έτσι, αν τον άρεσε η θάλασσα θα πήγαινε. Δηλαδή, άμα θέλει να τη βλέπει θάλασσα μόνο και να μην μπαίνει μέσα. Ναι, έτσι θερμαϊκό. Εκουδενή πήγαινε στο Βάλτα. Να έχει και απέναντι και τη Θεσσαλονίκη, μην τύχει κάνει, μην τύχει κάτι. Να βλέπει τη μακριά και να λε εντάξει, καλά είναι η πόλη. Καλά είναι η πόλη. Ακόμα τη βλέπω. Τώρα πέταμε υπόθεση είμαστε. Ή μη δει καμιά μεταγραφή, κανένα αεροπλάνο να προσγειώνεται. Ένα αεροδρόμιο, κανένα από εδώ και πιο κοντά το αεροδρόμιο κιόλα. Έτσι, ναι, καμιά 10.000 κόσμο περάσανε ανεπιστρεπτή νομίζω. Ότι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει κάποια μεταγραφή που θα κινητοποιήσει τόσο πολύ τον κόσμο να πάει στο αεροδρόμιο. Η τελευταία μεγάλη μεταγραφή που έκανε ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καν μεταγραφή αεροδρομίου. Ήρθε με το αυτοκίνητο. Ήρθε με το αυτοκίνητο. Ήρθε μεταγραφή. Επαρχιακή ζωή. Μεταγραφή συνόρων ήταν αυτή. Δεν ήταν μεταγραφή. Και μεταγραφή. Μεταγραφή 2-2. Τα Μάλγα δεν υποδεχτήκαμε. Έτσι. Τι από τα σύνορα. Από τα σύνορα. Από τα σύνορα. Έτσι, έτσι. Όχι, πάνε αυτές τις εποχές. Πάνε αυτές τις εποχές. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν αυτές τις εποχές των αεροδρομίων. Γενικώς δεν υπάρχει ταβαντούρι. Δεν υπάρχει το ταβαντούρι το χουλιαμά των προεκλογικών συγκεντρώσεων. Δεν υπάρχει ο χουλιαμά των μεταγραφών αεροδρομίου. Τι μας έμεινε πια. Τίποτα, δεν μας έχει μείνει τίποτα νομίζω. Δεν μας έχει μείνει τίποτα απολύτως. Κάπως πρέπει παλιά να. Παλιά κάναμε και μια πρώτη προπόνηση στο γήπεδο του. Μαζευόμασταν εκεί για να βγάλουμε κάποιο σώμα γιατί δεν ήταν προτάσει. Φέτος δεν έγινε πρώτη προπόνηση. Ανοιχτή. Όχι, δεν έγινε ανοιχτή στο κοινό νομίζω. Μάλιστα. Δεν έχει ρε, χάνεται αυτό το πράγμα του Έλληνα δηλαδή. Τι μας ξεχωρίζει τώρα πλέον από τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Θα πρέπει να το παραφέρουμε. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ σαν εκπομπή για να διατηρήσουμε αυτό το κλίμα και κάνουμε εκκλήσεις. Μαζί σου λοιπόν τον αγώνα αυτό που δίνεις. Γι' αυτό γιατί κάνουμε. Έτσι, γιατί κάνουμε επέκταση αεροδρομίου για να έρθουν οι παιχταράδες. Μα γι' αυτό καλά, άμα την κάνουμε να πάμε κι εμείς, ρε παιδιά. Έτσι, έτσι. Να πάμε κι εμείς. Έτσι. Να σε καλά, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας ακούει. Λοιπόν, πολύ γρήγορα γιατί. Αυτά και μισή χορηγή, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ακούστε, Σαμοθράκη είναι το 1, η Στράτης είναι το 2, Δεβελίκη στη Χαλκιδική το 3. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ψάξτε το εκεί στο ίντερνετ. Επίσης, κάτι βγήκε μια έρευνα για την αντιμετώπιση του προστάτη. Συνίσταται 21 φορές κάτι να γίνεται. Αφήστε να τα που με ρημάσχετε τα θέματα, ρε, θα σε κλείσω. Κάνει spoiler, δεν μας βολεύει αυτό. Όσοι μας ακούνε, λες και που το είπαμε τώρα θα μείνει χαραγμένο. Σαμοθράκη, εδώ που τα λέμε μπορεί να πάω κι εγώ. Να πας, Ιωάννα μου, είναι καταπληκτικά. Είσαι και νέα, μπορείς να ανεβαίνεις πάνω τα βουνά, τα λαγκάδια. Θα ξαναπάει, θα δούμε. Είμαστε ήδη στην περιπέτεια. Ναι, περιπέτεια, ξέρεις τι ωραία κατσικάκι έχει Σαμοθράκη.
πας εκεί στον προφήτη Ηλία, θα βελάξουν και έχει ένα, αχ, ποιο είναι το άλλο, κοντά στους κήπους, μια ταβέρνα, α, μαν παιδί μου, Σαμοθράκη, πάνε. Η ταβέρνα, εντάξει, εκείνη την ταβέρνα θα πάω σίγουρα. Για το πας διακοπές. Λοιπόν, ζητάω συγγνώμη από τις γραμμούλες, θα τις ρίξω, καθότι έχουμε φτάσει στις 7 και 31 πρώτα λεπτά. Το λόγο επειδή θα πάει να κάνει την πρώτη του αναπαυλά. Αυτό που ξέχασα να πω είναι ότι FM κενό στέλνεις ονοματεπώνυμο στο 54526 και διεκδικείς ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Θα κληρωθεί στις 10 η ώρα ακριβώς. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι με γοργούς νεανικούς ρυθμούς. Έτσι, αχ, αυτά έτσι, τα νιάτα με τα πανκς. Αγαπάμε πανκ, αγαπάμε κόρης. Και να δώσω τα φιλιά μου στον Κυριάκο. Γεια σου Κυριάκο. Που μας ακούει αυτή την ώρα. Μας ακούει, μας ακούει, έχει μείνει ξύπνης για αυτό το λόγο, την το λέει τώρα. Έχει μείνει ξύπνιος, έχει μείνει μάλλον αυτό που λέει το τραγούδι, ζωή μπουκάλι. Έτσι ακριβώς, κάνει την κυρία από το μυαλό το μαλλί. Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μας κάνει παρεούλα το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10 εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο διευρυμένο και καλοκαιρινό Λόγο Επειδή. Τετάρτη 5 του Ιούλη, Οσίου Λαμπαδού, και εορτάζουν ο Λαμπαδός, η Λαμπαδία, η Λαμπαδίνα και η Λαμπαδή. Γι' αυτό μας είπε και ο Λευτέρης να βάλουμε το λαμπάντα πάρα πολύ. Όλοι αστιάτορες έχουμε πλακώσει. Συνδυάζεται, τέλεια. Τι να σε πω, τέτοιο καλαμπούρι που γίνεται εδώ. Κλαίει η μάνα του Μπένι Χιλ. Πραγματικά από το πολύ, πολύ γέλιο. Άρε γέλιο, χαρ, καρ, 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 καρ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς το να, καλώς το να. Βαγγέλης, Βάμπη. Γεια σου, Βαγγέλη. Το πιο τραγικό από όλα, ξέρεις ποιο είναι, αγόρι, ναι. Ποιο? Ο Παλαιοκιορίσιος είπε για την Κατερίνη που πηγαίνει που δεν τον αρέσει. Όχι, ο Κρίς πήγε στην Κατερίνη γιατί δεν τον αρέσει η θάλασσα, δήλωσε. Ναι, τέλος πάντων, δεν, ναι. Εκείνη την ώρα μπερδεύτηκα, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το τραγικό είναι, επειδή ανέφερες και διόδια, ότι οι Σέρβοι πάνε στη Χαλκιδική χωρίς να πληρώνουν μία φίλε. Πώς γίνεται αυτό? Για να... Από δεν πληρώνει, δεν έχει διόδια πουθενά. Από πού έχει διόδια? Στην Κατερίνη, για να περάσουν Κατερίνη. Για Χαλκιδική σου λέω. Μπαίνουν από Σερβία, ρε φίλε, και πάνε για Χαλκιδική, ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, και ο Σαλονικιός δεν πληρώνει για Χαλκιδική όμως διόδια. Για η Χαλκιδική, για Κατερίνη όμως και για άλλους προορισμούς. Αναφέρθηκε να πούμε το River Bat στην Καστοριά. Έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Παντού πληρώνεις για να πάρεις. Κατάλαβες. Όχι, δεν λέω τώρα γιατί πληρώνουμε εμείς, αλλά ρε φίλε, είναι πόσα χρόνια. Κάντε ένα διόδια εκεί πέρα κάπου, να πούμε στο Πολύκαστρο. Ναι. Όπως μπαίνω, πληρώνω, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Α, λες, ας πούμε, να με το πει. Το 6 φίλε πήγα στη Μαγιόρκα. Ναι. Ήμουν τυχερός και έριξα ένα ταξίδι. Ωραίος. Και με το που φτάσαμε να πούμε στο αεροδρόμιο της Μαγιόρκα, έτσι. Έρχεται η ξαναγός και μας λέει όλοι από 2 ευρώ. Λέμε γιατί, τι είναι αυτό, ας πούμε. Αλλιώς λέει δεν βγαίνετε από το αεροδρόμιο, είναι καθαρόσιμο, ναι. Θα πληρώσετε. Λέμε τι, καθαρόσιμο, 2 ευρώ. Καθαρόσιμο. Γιατί, ναι, γιατί σου λέει ο Ισπανός, κύριε, θα έρθεις στην παραλία μου, θα μελερώσεις. Ναι, ναι, πλήρωσε. Ωραίο, ωραίο. Κατάλαβε. Βέβαια. Δεν βγαίνεις από το αεροδρόμιο. Βέβαια. Και σε μια χώρα, λέω, σε μια πόλη, ας πούμε, στη Μαγιόρκα που έχει 800.000 μόνιμους κατοίκους από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, νεκρά περίοδο. Και όταν πήγα εγώ το καλοκαίρι του 6, μπάβη μου, είχε 13 εκατομμύρια την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Γι' αυτό κάνει και μεταγραφές η Μαγιόρκα. Γι' αυτό κάνει και μεταγραφές. Ναι, γιατί αυτοί δεν έχουν που να πάνε οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Και όσο πληρώνεις εσύ τη βενζίνη να πας στη Χαλκιδική, να πούμε, τόσο πληρώνουν αυτοί να πάνε με το αεροπλάνο στη Μαγιόρκα. Κατάλαβες. Ισχύει, με καλά 50 πήγαινε έλα. Και δεν υπάρχουν πτήσεις, ξέρεις, αν θέλω να φύγω τώρα πρέπει να φύγω. Για να φύγεις από τη Μαγιόρκα κάτι έτυχε. Θες κάνα 2,5-3 χιλιάρικα σίγουρα, γιατί θα πας μέσω ανταποκρίσεων. Μάλιστα. Εκεί που είναι να πας. Δηλαδή, οπότε... θες να πας, ας πούμε, Ιταλία, από Ιταλία Γερμανία και από Γερμανία Ελλάδα. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα που θα ψηρίζουμε και τους τουρίστες. Ένα το που πατάνε. Κάτι. Εντάξει, έρχονται που έρχονται, ας αφήνουν και κάτι. Δηλαδή τα παίρνετε όλα από τους Έλληνες, ας πούμε, και έρχονται οι άλλοι εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, βέβαια. Το λίγο. Και έχουν περάσει πολλά χρόνια που γίνεται αυτό το πράγμα. Βέβαια. Γιατί έπρεπε να είχε δρομολογηθεί αυτό. Το καθαρόσιμο νομίζω ότι πρώτα θα έπρεπε να επιβληθεί στον Έλληνα. Γιατί αυτός πρωτίστως λερώνει τις παραλίες. Ναι, εντάξει. Και πετάει okay. τα σκουπιδάκια του. Ναι. Όλοι μαζί ναι, okay. σήμερα. Καθαρόσιμο! Τέλος. Και εγώ να πληρώσω, φίλε, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται όσο όλα σε αυτή τη χώρα να γίνουν να πούμε κούτρα. Έτσι. Σωστό. Αλλά και αυτή η υπερβολή όμως Θεσσαλονίκη Αθήνα. Γιατί το να πάω στην Κοζάνη, ας πούμε, γιατί είμαι και πολιτής και κάποια χρόνια έβγαινα. Το να πάω στην Κοζάνη και να περάσω, ας πούμε, την Καστανιά, έτσι, που μου έγινε αυτό το έργο με τα τούνελ. Οκ, ρε φίλε, να σε πληρώσω, ναι.
εντάξει, μου έδωσε τη δυνατότητα να πηγαίνω σε μία ώρα στην Κοζάνη και βεβαίως να μην τραβάω εκείνη την ταλαιπώρια. Ναι. Αλλά όχι όμως και αυτή την υπερβολή 80 ευρώ πάνω κάτω να πούμε Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ή βρείτε κάτι άλλο, κάποια άλλη ρύθμιση ή κάτι διαφορετικό. Έρχονται άλλα 18 νέα διόδια. Το ξέρεις αυτό. Ε, είμαστε. Είμαστε γι' αυτό, και γι' αυτό το αναφέρω κιόλας, γιατί κάτι τέτοιο πνέει στην ατμόσφαιρα της πόλης τους τελευταίους τρεις μήνες. Ακούγεται και ξανακούγεται και αυτά τα περιβάλλοντα. Αλλά το μόνο είναι συγκλονιστικό και το λέμε από προχθές. Είναι μια διαπίστωση που έκανε ένας φίλος και όντως με προβλημάτισε σκέψη. Το μοναδικό μέρος που δεν έχει διόδια, η μοναδική μετάβαση από τον ένα νομό στον άλλο, είναι η Χαλκιδική. Και δεν, δεν πρόκειται να μπουν, γιατί θα έρθει η επανάσταση αν μπουν στη Χαλκιδική. Έχετε τα διόδια. Να με βάλουν. Ναι, ναι, είναι το μόνο μέρος. Είναι σαν το κάπνισμα που καπνίζαμε όπου θέλαμε και δεν δεχτήκαμε το μέτρο, έτσι και στη Χαλκιδική. Αν μπουν διόδια θα σηκώσουμε μπάρες τα πάντα. Δεν θα κάνετε κανένα πληρώσει. Εκεί τα διόδια μπορεί να είναι τα μόνα κινούμενα, να μην είναι σταθερά. Με τέτοια που έχει να πούμε, μπορεί να βάλει το κράτος κάποιος με καπελάκια πούμε, και να έχει να πληρώνει. Καντίνα! Όπως τα διαφημιστικά να πούμε, ξέρει να πληρώνει διόδια. Να έτσι. Η ίδια τσακ. Διόδια καντίνα. Κάνει 4,5 ώρες. Που έχει μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο, παιδιά, στήστε και πάρτε λεφτά. Σωστά, τα λένε, τρέξτε. Να σε καλά, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Μα ίσα ίσα, άμα βάλουν και διόδια, ο Έλληνας θα βγάλει καινούριο δρόμο. Επιτόπου θα αρχίσει να γίνεται καινούριο δρόμο και θα γλιτώσει τα διόδια. Καλά, έχουμε τρόπου να αποφεύγουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το αγόρι μας, καλώς το αγόρι μας. Ας έγινε θέμα εχθές. Τι θέμα έγινε χθες. Πρόσεχε τι θα πεις. Τι να πω, να σου θυμίσω. Όχι, δεν θα βρεις κανέναν. Όχι, εδώ είμαστε σοβαροί εκπομπή, δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια. Ναι. Είσαι ένας διευθυντός μου γιατρός, δεν αναφέρω επίθετο. Όχι. Κωνσταντίνο λέγεται, μόνο Κωνσταντίνο. Μόνο, ναι. Ο Βασιλεύς, Κωνσταντίνος, όχι. Ναι, όχι, τον καθηγητή του Παπα-Νικολάου. Ναι, πράγμα, δεν θα πω όνομα, έλα. Δεν θα πω λίγο όνομα το άλλο. Ρε παφούλια μας το χάλασες να πούμε και σε θέλουμε εδώ στις γραμμές μάχημο. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και να μην ευσταθούν καταστάσεις και να μην είναι διασταυρωμένες. Τέλος πάντων, έλεγε κάτι. Ποιος ξέρει, καθένας τα δικά του. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express, χρησιμότατο για το καλοκαίρι, βεβαίως. Κάνεις, δεν κάνεις μπάνιο, πας στα μπιτσόπαρα, πιες τα κοκτέιλ σου, σαν το κουκλί. Μπαίνεις, δεν μπαίνεις στη θάλασσα. Μπαίνεις, δεν μπαίνεις στη θάλασσα, το γυαλάκι είναι απαραίτητο. Είναι ζήτημα υγείας πάνω απ' όλα. 2-31-0-287 και 38 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό. 5 Ιουλίου και σαν σήμερα, νομίζω το γεγονός που δεσπόζει αν μη τι άλλο και θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες μας και θα το μνημονεύουμε κάθε 5 του Ιούλη. Στις 4 του Ιούλη έχουμε την κατάκτηση του Euro 2004 από την χώρα μας και το σχολιάζουμε κάθε φορά που έρχεται αυτή η επέτειος. Έχουμε και μία νέο επέτειο περίπου αθλητική, μπορείς να την πεις. Μιας και, ξέρω εγώ, και το box και το καράτε και το ξύλο μπορεί να είναι αθλητικά. Παίζαμε για κανένα πόσους μήνες ξύλο, λεκτικό ξύλο. Το 2015, Ιωάννα μου, όπου σαν σήμερα πραγματοποιείται το περιβόητο δημοψήφισμα. Το θυμάμαι. Το θυμάσαι. Είναι της εποχής μου, επιτέλους έχουμε ένα γεγονός που δεν μπορούμε να λέμε είναι της εποχής μου. Και ήταν ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Ήμουν κι εγώ εκεί τότε. Για το ρου της πολιτικής ιστορίας της χώρας μας, ανεξαρτήτου ιδεολογικής τοποθέτησης, διότι ήταν μετά από πάρα πολλά χρόνια πρώτη φορά μια τέτοια διαδικασία που κλήθηκε ο κόσμος φαινομενικά να απαντήσει σε ένα ερώτημα που θα καθόριζε μια πολιτική κρατική και πόσο μάλλον σε σχέση της Ελλάδος με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ότι άλλαξε κάτι, αλλά ήταν και όλη περιραίουσα η ατμόσφαιρα, όλο το κλίμα, όλη η πόλωση που υπήρχε που... και όλες οι ζυμώσεις που γίνανε μεταξύ του κόσμου. Θυμόμαστε πριν από 2 χρόνια όλοι μιλούσανε μόνο για τα Eurogroup, μόνο για πολιτικά, μόνο εδώ που ήμασταν και εμείς στα αθλητικό ραδιόφωνο δεν υπήρχε αναφορά σε αθλητικό. Γιατί εντάξει, έγινε αυτό το πράγμα. Έγινε. Δεν λέγαμε ούτε μεταγραφές. Γιατί ούτως ή άλλως υπήρχε τόσο μεγάλη αγωνία και τόσο ενδιαφέρον για κάτι που θα επηρεάσει άμεσα τις ζωές. Που εντάξει, εννοείται, δεν θα έλεγες για τη μεταγραφή. Περίμενες, όχι πως άλλαξαν κάτι. Άλλαζαν σήμερα στις 5 του Φλεβάρι του 2015 το όχι επικρατεί συντριπτικά. Μάλιστα παρόλο τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν που δείχνανε ντέρμπι, κατέριψε όλες τις πιθανότητες
με 61,3% έναντι 38,7% του ναι, με τα άκυρα λευκά να φτάνουν το 5,79%, ενώ η συμμετοχή άγγιξε το 62,46%. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εγώ είμαι της άποψης. Ναι. Πως για τα σοβαρά πράγματα δεν αποφασίζει ο κόσμος. Δηλαδή. Το δημοψήφισμα καλώς έγινε και έγινε. Ναι. Αλλά ο κόσμος ποτέ δεν έχει όλα τα δεδομένα. Καλά, δεν τα έχουν αυτοί που αποφασίζουν. Έχουν σίγουρα πιο πολλά. Μάλιστα. Δηλαδή φαντάζεσαι να γυρίζαμε στην τράχμη τώρα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε πώς θα ήταν να φαντάζεσαι. Εντάξει, οκ. Okay, το 2010, αν γυρνούσαμε στην τράχμη, θα ήταν σωστό. Ναι, ναι. Άλλο τώρα, ναι, και πιο παλιά. Δεν ξέρουμε τώρα. Και αν ήταν και τότε σωστό, δεν μπορούμε. Δεν... Είναι τόσο υψηλή πολιτική όλο το ζήτημα που φυσικά εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Προφανώς για να κάνει κολοτούμπο ο Τσίπρας τότε θα ήταν εγκληματικό. Αλλά πρόσεξε, με αυτή τη λογική ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αποφασίσει για σοβαρά θέματα, δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε για να εκλέγει κυβερνήσεις που έχουν να διαχειριστούν τόσο σοβαρά θέματα. Δεν είναι γνώστης όλης της ατζέντας. Σχεδόν μηδαμινές. Όχι, θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Πιστεύω ότι η κοινή γνώμη είναι κατευθυνόμενη. Το δημοψήφισμα. Δηλαδή, η ιστορία... το δημοψήφισμα δεν σε πάω πιο παλιά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Το δημοψήφισμα. Με το λεφτά υπάρχουν και ναι. Τέτοια. Τα μεν ΜΜΕ τότε προπαγάνδιζαν υπέρ του ναι. Ακριβώς. Προπαγάνδιζαν. Τα δε social media ναι. Προπαγάνδιζαν υπέρ του όχι. Δεν έχει. Αλλά ποτέ δεν είχαμε τα δεδομένα ότι αν είναι καλή μια επιστροφή στην δραχμή ή όχι. Άλλο αυτό. Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν σωστή. Μα δεν το ξέρεις. Προφανώς. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Ναι, προφανώς θα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση την οποία δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε με εικασίες, με αν είναι σαν το ποδόσφαιρο, σαν να λέμε αν έπαιρνε αυτό, αν έμπαινε εκείνο το δοκάρι και αν. Μιλάμε με εγώ είμαι της άποψης ότι επειδή η Ελλάδα δεν έχει βαριά βιομηχανία, ναι. Δεν είναι σαν την Αγγλία δηλαδή, ότι θα ήταν εντελώς εγκληματικό. Τέλος πάντων, εντάξει, εγκληματικό. Ενώ τώρα, αν και ψήφισε όχι. Με χρυσά κουτάλια τρώμε τώρα, βέβαια, που παραμείναμε στο ευρώ. Δεν λέω, ναι, γιατί εντάξει, ότι η κατάσταση τώρα είναι καλή. Είναι ίσως καλύτερη από ό,τι θα μαγειρούσαμε στην δραχμή. Αυτό το ευρώ το χρυσοπληρώνεις. Ουσιαστικά ναι. Αγοράζεις, κάθε φορά αγοράζεις νόμισμα πέραν της ισοτιμίας που υπάρχει. Σαν μαυραγωρίτες. Είχαμε Δέλτα Νι Ταφ με δραχμή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, εμένα έκανα αναφορά στο συγκεκριμένο γεγονός γιατί είναι πολύ σημαντικό για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου όσον αφορά το θέμα της προπαγάνδας που ανέφερες, το πώς τα κανάλια είχαν διαχειριστεί όλο το ζήτημα, το πώς τρομοκρατούσαν τον κόσμο. Αλλά ο κόσμος έδειξε ότι. Δεν τρομοκρατείται. Ναι, και μετά πιστεύει πολύ τα κανάλια πια. Έχει κουραστεί από όλο αυτό το ζήτημα, δηλαδή. Δεν τα κανάλια δεν επηρεάζουν την κυνηγόμενη. Και πόσο μάλλον όταν βλέπεις ότι ταυτίζονται με μια πολιτική προσέγγιση άνθρωποι που σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν κάποιο ιδιαίτερο κόστος ή δεν έχουν κόστος από όλη την κατάσταση την οικονομική που ζούμε. Τέλος πάντων, δηλαδή έχασε ο Ρουβάς. Γι' αυτό τα παντρεύτηκε τώρα μετά από δύο χρόνια, ίσως για αυτό το λόγο. Να σε καλά, Κρισμού, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Μου ρίχνει κάτι φιλιά εδώ πέρα η Έλενα Μπούντου, θα επιστρέφω και ένα διαφωνικό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το λάθος ήταν που μπήκαμε το 80, το 1980 στην ΕΟΚ. Μάλιστα. Από εκεί ξεκινάει 79, το λάθος. Νομίζω. Δεν ήμασταν για ΕΟΚ. Εμείς. Δεν είμαστε για ΕΟΚ εμείς, μωρέ. Εμείς είμαστε για καμιά παραλία τώρα. Τι θέλαμε την ΕΟΚ. Γιατί κύριε Μπάμπη, λάθος, το όχι, λέω. Εγώ μαζί σου συμφωνώ. Δεν έπρεπε να μπούμε το 1980. Πουθενά. Τότε έπρεπε να γίνει το δημοψήφισμα, αλλά δεν έγινε γιατί δεν κότεψε. Κότεψε αυτός που ήταν πρωθυπουργός. Να σε καλά, Λευτέρη μου. Γεια σου. Καλημέρα και στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Δεν μας περιμένατε. Μας ακούτε? Χαίρετε. Έλα, τι γραμμή βγάλε μια καλή γραμμή καμιά φορά, ρε. Πάλι σε φταίει η γραμμή. Έχεις hands free. Έχεις hands free. Όχι, τίποτα δεν έχω. Δεν έχεις κινητό. Κάτσε το τούτορ και με το κοπάνι σε κάτω. Έτσι. Για πες. Ξέρεις γιατί δεν ακούγεται καλά, γιατί το σοβαρεύεις, ναι. Χάνεις ακροαματικότητα και πέφτουν και οι γραμμές και χαλάνε και οι γραμμές. Σταμάτα να το σοβαρεύεις, χάνεις ακροαματικότητα. Εγώ θυμάμαι ότι οι καλύτερες εκπομπές που κάναμε ήταν η περίοδος του δημοψηφίσματος. Ωραία, τώρα να τρέχει στο παρελθόν. Να προτείνω οικονομική λύση για να δει αν χειρές μέρες στο Λίμπερο. Παρακαλώ. Πατμανώσιμο. Ακριβώς. Έτσι, Ιωάννα, της άρεσε. Όσοι ακούνε, Μπατμανόσιμο και τώρα τι μου λέτε εσείς για τα υπόλοιπα. Έτσι, δημόσια ακρόαση από το κράτος να υπάρχει ένα επίδομα. Δεν φτάνει που ξυπνάς, έχεις και αυτή την ψυχική οδύνη που τραβάς ακούγοντας λόγο επειδή, οπότε θα πρέπει να ανταμυφθείς
τρόπο την άμυνα. Βέβαια, αλλά να μεταφερθεί η εκπομπή πάλι από τις 6. Τελείωσε. Έτσι, έτσι τέλος. Φωνή λαού. 6 από τις 5. Και κάτι άλλο, να το σοβαρέψω κι εγώ, επειδή ασχολούμαι τώρα και κάτω για το φίλο του Βαγγέλη εκεί που λέει για τα διόδια και ξέρω εγώ που δεν πληρώνει οι Σέρβοι για αυτά. Εδώ οι διάφοροι που νοικιάζουν δωμάτια, οι ξενοδόχοι και όλοι, θέλουν να γεμίσει το δωμάτιο, τα κρεβάτια τους. Ναι. Δηλαδή λένε, αντί να τους πούμε ευχαριστώ, και ξέρεις, εγώ ακούω Σέρβους και βγάζω σπουδιά, τα ξέρεις αυτά, τα έχουμε πει. Αλλά οι άνθρωποι, ευτυχώς, και οι διάφοροι άλλοι Βαλκάνοι, ξέρεις, όλοι οι Σλάβοι γενικότερα και Ρώσοι και όλοι αυτοί οι Ρουμάνοι έχουν κατακλείσει την τέτοια και είναι την Χαλκιδική. Να, είναι για μάτι. Αλλά για το πρώτο έρχονται με τα αυτοκίνητά τους, με τα παιδάκια τους, οικογένειες ολόκληρη και πώς το λένε, καταλαμβάνουν τις κλίνες. Εδώ οι ξενοδόχοι, τώρα εντάξει, καλό θα είναι να ξοδεύαν και πιο έξω, αλλά οι άνθρωποι δεν πάνε στα μέρη. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δηλαδή. Ποιος πάει μωρέ τώρα, όσο μπορεί καθόλου. Να σου πω, πάμε πίσω μεταξύ. Ναι, εμείς είμαστε να πούμε. Εντάξει, θα πας μια συστόση τώρα. Όχι, δηλαδή αυτό θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Και εκεί έχει γεμίσει ο τόπος. Περισσότερες από τα περίπτερα είναι και τα βέρνες, δεν μπορούν να δουλέψουν όλα. Έρχεται η οικογένεια ολόκληρη, ενώ ανοίγουν καθημερινώ καινούργια σούπερ μάρκετ. Κατεβαίνει ο τύπος, πάει τα καρπούζια του, τώρα θα πει μερικοί πετάνε τις φλούδες στην παραλία. Έτσι να του κάνουν σκοτώσουν. Εντάξει, το καρπούζι γίνεται λίπασμα. Είναι οργανικό, δεν έχει. Δεν έχει. Κατάλαβε. Αντί να του ευχαριστήσουμε του ανθρώπου που έρχονται εκεί και στα πάρουμε. Στα Τουρκία που είναι πολύ πιο φθηνά, κατηγοράμε για το πάνω επειδή δεν έχει διόδια. Μάλιστα. Εξάλλου, εγώ που πάω τώρα ενώ λίγο για να τα πούμε, που πάω τακτικά, όχι, στα Γιάρενα, είναι με ένα δωδεκάρι. Α και έρχεσαι. Δηλαδή έχει το 1,20 των Μαλγάρων και άλλα δύο των 2,40. Εντάξει, δεν το λες και πολύ. Και πας να πούμε σε 2 ώρες λιγότερα. Δύο καφέδες όμως. 2,40, όχι, 2,40 επί 4 και 1,20 επί 2. Δεν είναι και πολύ τώρα κοντζάμ τέτοια. Περνάς 30 τούνελ να μου. Α, μάλιστα. Έτσι. Να σε καλά, Νίκο μου, να πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε φτάσει στις 8. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. 8 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή. Ένα τραγουδάκι θα μας συνοδεύσει στο διαλυματάκι μας. Ένα τραγουδάκι που η Ιωάννα μου το είχα φτιάξει κιόλας μαζί με τον Bob Dogore. Αυτό το είχαμε φτιάξει. Ναι, μας είχε κάνει τη λήψη των σημάτων. Το είχαμε γραφίσει. Αφορά το δημοψήφισμα. Το γράψαμε βέβαια μετέπειτα, κάνοντας ένα μίνι απολογισμό όλης αυτής της κατάστασης που συνέβη στο δημοψήφισμα μέσα από το πρίσμα του έρωτος. Δημοψήφισμα για να πάμε διακοπές. Αυτό που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι ανάμεσα στα ζευγάρια και πέφτει ξύλο. Ακριβώς. Η αγάπη σου είναι θεσμός, μα όταν σε πιάνει ο εγωισμός, θες να το παίξεις ανετή, ξεχνάς πως είσαι αιρετή. Θες να το παίξεις ανετή, ξεχνάς πως είσαι ρετή. Σε ό,τι έχω ιερό, ορκίζομαι πως αγαπώ. Φιλάω σταυρό, είσαι για μένα σαν νεμπρό. Φιλάω σταυρό, είσαι για μένα σαν νεμπρό. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή δεύτερη ώρα της διευρυμένης εκπομπής μας, 8 και 11 πρώτα λεπτά, να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο που σιγά σιγά προστίθεται στην παρεούλα μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Για ένα γυαλάκι από το Opticon Express παίζουμε και σήμερα. Λίγο πριν τις 10 η Ιωάννα θα χρήσει έναν χρυσό νικητή. Είναι η στιγμή αγωνίας αυτή. Να ξέρεις πάντα. Παλιότερα, όταν έβαζα και εγώ συμμετοχή σε διαγωνισμού στο ραδιόφωνο, έλεγα μέσα μου: μακάρι να είμαι εγώ η τυχερή να με διαλέξει το νούμερο και όλα αυτά. Και τώρα έχω μπει εγώ στη θέση. Έχεις μπει στη θέση του διαλεχτή, Ιωάννα μου. Χαρίζεις.
χαίρομαι, ειδικά για αυτό που θα κερδίσει πάρα πολύ. Βέβαια, όλοι κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν μια δωροπιταγή της τάξης των 50 ευρώ, την οποία μπορούν να εξαρχυρώσουν στα καταστήματα της Opticon Express. Επομένως, οπότε, όλοι κερδισμένοι. Δεν υπάρχει κανένας χαμένος. 2-31-027-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Σας σήμερα πέρα από το δημοψήφισμα στις 5 του Ιούλη γεννήθηκε και ο Μάρσιο Αμορόζο το 1974, και γιατί το αναφέρουμε αυτό, διότι σύμφωνα με τα όσα έχουν καταγραφεί στην ιστορία των υποδοχών αεροδρομίου που συζητήσαμε λίγο πιο νωρίς, είναι ίσως η μεγαλύτερη είχαμε σημειώθηκε μάλλον η μεγαλύτερη προσέλευση στις 16 πρώτου 2007, η μεγαλύτερη προσέλευση οπαδών για να υποδεχθούν ένα ποδοσφαιριστή ο άνομο τα χρυσά εκείνα χρόνια, το 2007, με Νέα Δημοκρατία. Ο Μάρτσο Μωρόζο είχε έρθει στον Άρη με πολύ μεγάλες προσδοκίες, βέβαια δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. 9 συμμετοχές και μόλις 2 γκολ. Ήταν μεγάλος άσος της Ουρουάης. Παρ' όλα αυτά, 7.000 κόσμος. Ήταν θεαματική. Η συμβολή στις καντίνες του αεροδρομίου εκείνη τη μέρα που ξεπούλησαν ήταν τεράστια. 7.000 κόσμος λέγεται ότι είχε επισκεφτεί τότε και βρεθεί στο αεροδρόμιο γεμάτος ενθουσιασμό. 7.000 φίλοι του Άρεος που φωνάζαν Αμορόζο είσαι τρέλα με την κίτρινη φανέλα από τις παλαιές, όμορφες, ρομαντικές ιστορίες. Τότε που είχαμε ανάπτυξη, που ερχόταν οι παιχταράδες και εμείς τρέχαμε στα αεροδρόμια και περιμέναμε να έρθει ο νέος Μεσσίας. Βέβαια, τις περισσότερες φορές αυτών που υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο με την Πανοκρουσίες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Θα κάνουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα μέσα στις επόμενες μέρες για τις μεταγραφές αεροδρομίου. Θα κάνουμε και αφιερώματα γενικότερα μεταγραφικού όταν θα έχουμε κανένα μαντράχαλο τώρα, όχι με, με τα κορίτσα μας εδώ. Εντάξει, σήμερα έχουμε άλλη περίπτωση, άλλα θέματα, άλλα κουσκουσάκια. Για ΠΑΟΚ θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα. Θα έχουμε και Κωνσταντίνο Πανάκα μετά τις 9. Θα έχουμε και σύνδεση με Γρηγόρη Ατρίδη στις 9.30 από Ολλανδία. Έχουμε και Έλενα Μπούντο απ' έξω να με ενημερώνει εμένα προσωπικά για τις εξελίξεις. Τρέχουν όλα τα θέματα. Έτσι, έτσι. Όλο το team εδώ του Λίμπερο 107,4 συστρατεύεται για τη δικιά σας ενημέρωση το πρωινό. Αλλά ενημέρωση με μέτρο, παιδί μου, και με χαλαρό. Δεν χρειάζεται τώρα να πεπιλίζουμε τα μυαλά για να λέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Διαφοροποιούμαστε. Ο καιρός αναμένεται να είναι αρκετά καλός σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ηλιοφάνεια πρόκειται να επικρατήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, με 3 έως 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί από 22 μέχρι και 30. Δροσούλα, Ιωάννα μου. Μια χαρά και εμείς εδώ μέσα έχουμε δροσούλα, βέβαια. Δροσούλα έχουμε δροκοντήσει. Χθες πήγα για ένα μίνι μπανάκι, πετάχτηκα εδώ κοντά. Η θάλασσα ήταν πάρα πολύ κρύα. Πάγωσες. Σε φαντάζομαι να μπαίνεις λίγο εκεί μετά. Γι' αυτό έχουμε γράψει τραγούδια. Σαν τις θιάδες μπαίνω κι εγώ. Λίγο βρέχω εδώ τα χέρια, βρέχω το λαιμό. Κλαίω, δίρομαι. Ήταν σαν να ήμουν στο Ιόνιο. Ήταν πάρα πολύ κρύα. Πρώτη φορά συνάντησα εδώ στις κοντινές μας θάλασσες, οι οποίες κατακλείζονται από τον κόσμο και από. Ξέρεις τώρα, ο κόσμος βγάζει αυτό και τη ζεσταίνει, ας πούμε, με οργανικές ουσίες. Δυστυχώς. Της θάλασσας. Δεν υπάρχει σεβασμός ούτε στη θάλασσα. Εντάξει, Μωρή. Ανακυκλώνεται το νερό σε αντίθεση με το Σαββατοκύριακο όπου. Νομίζω ότι σε αντίθεση με την πισίνα. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλά, εσύ. Τι θα είναι η θάλασσα, ρε φίλε, με τόσο αέρα που είχε. Εντάξει, ρε παιδί μου, λέω εγώ επισημάνω. Γιατί αναγκάζομαι και κάνω ρεπορτάζ, πάω και εγώ καθημερινά για μπάνιο για να σας μεταφέρω το κλίμα, για να ξέρετε τι θα αντιμετωπίζετε. Εμένα που έχω δίπλα τη θάλασσα. Γιατί βουτάς όμως. Και γυρίζω όλες τις θάλασσες. Άλλο τις γυρίζεις. Άσε ρε, με τσίπησε μέλισσα τώρα και πρίστηκε το χέρι μου. Σοβαρά μιλάς. Μα τον Χριστό. Πού σε τσίπησε, ρε. Καλά λέω, κίτρινο μαύρη γέρκη. Είναι δυνατό. Κίτρινο μαύρο. Μήπως ήταν αεκτσού η μέλισσα. Μπερδεύτηκε. Καλημέρα, κυρία μου. Καλημέρα. Τι συμπεριφορά είναι αυτή, σε παρακαλώ. Πιο ευγενικά. Βάλτε στη θέση του Ιωάννα. Λοιπόν, θα μιλάς με πιο ευγένεια όπως έχουμε πει σε όλους τους ακροατές μας εδώ πέρα. Ναι, παρόλο που είμαι στην Καλλικράτεια, έρχομαι εκεί σε μηδέν χρόνο. Σε χρόνο ντετέ. Μέχρι να έρθει μπορεί να έχει τελειώσει η εκπομπή. Αλλά άμα έρθει, μπορεί να φέρει λίγο πρωινό να φάμε εδώ πέρα. Σε έχει εκπαιδεύσει καλά. Εννοείται.
Εννοείται. Εγώ τα στοιχεία των ακροατών, τι θα ζητάς από τον καθένα. Εγώ είμαι παντός, ό,τι θες φέρνω, που ξέρεις. Έτσι, έτσι. Καιρό για να μας φέρεις. Όλο λες και δεν φέρνεις όμως. Τι γίνεται τώρα, ξεκινάει τα αργά γι' αυτό. Φέρτα εσύ εδώ, ας τα κάτω στις κάλες, δεν τα πάρει κανένας. Σαν το συστήτιο. Να σε ρωτήσω, μιας και κάναμε αναφορά. Ναι, αυτό ήθελα να σε πω. Ήσουνα το αεροδρόμιο. Όχι ρε φίλε, δεν πάω ρε σε τέτοια. Αλλά επειδή μπερδεύτηκες, ναι. Ο Αμπορόζο ήταν Βραζιλιάνο. Τι είπα, Ουργουανός, μπερδεύτηκα με τον Αμπρέου, ό,τι να είναι. Ο Αμπρέου ήταν, ναι, ο Ουργουανός. Μπερδεύτηκα. Καλά κάνεις και με διορθώνεις, μεγάλο τόπιμα και μεγάλο σφάλμα. Μάλλον θα με κράζει και κόσμος τώρα. Όχι, έτσι. Εντάξει ρε φίλε, δεν είναι το θέμα εκεί. Ήταν εκείνη η περίοδος όπου ο Άρης έφερνε Λατίνους εγνωσμένης αξίας. Γρατσιά, ναι, είχε φέρει. Τι παίρνουν τώρα και ρίχνουν για τη μέλισσα, τι βάζουν, αμμονία, τι. Ξέρω εγώ, φενιστήλ. Δεν ξέρω. Σε έχει πριστεί, εντάξει, το θέμα είναι να μην πάθεις αλλεργικό σοκ. Αφού δεν το έχεις υποστεί και μιλάς με το λόγο επειδή. Το θέμα είναι να μην πάθεις αλλεργικό σοκ με το λόγο επειδή. Τι αλλεργία να πάθω, ρε φίλε. Ανοσία έχεις, μάλιστα. Παντός καιρού οι Αριανοί. Έτσι, έτσι. Δεν ξέρω, ας μας βοηθήσει ο κόσμος με κανένα γιατροσόφι, τι βάζουμε στη μέλισσα μας έτσι μπήσει. Βασικά βούτω στο νερό. Κατούρατο. Πάω τώρα στο φαρμακείο, σε αυτό το φαρμακείο που πάω, έχει μια πάρα πολύ ωραία φαρμακοποιία. Μάλιστα. Νομίζω μια πολύ ωραία καλά. Κρέμα θα πει. Ναι, ούτε καν. Ναι. Καταλάβαμε το πόσο το τζίμπησε η μέλισσα. Ναι, τέτοια πάση. Ναι, ρε φίλε. Όπως κάτι, βλέπεις κάτι ποδοσφαιριστές που έχουν κάτι γυναίκες γιατρούς στα γήπεδα και όλο τραυματίζονται και πέφτουν και κάνουν. Έτσι, έτσι. Τέτοιους και εσύ. Θα πεις και για πέφτει. Παράδειγμα. Ναι, ναι. Πώς είπατε. Δεν θα πάτε διακοπές, κυρία μου, εσείς. Εμείς εκδρομούλες για την ώρα. Εκδρομούλες. Μια φορά το μήνα πάμε μια εκδρομή. Ιούνιο πήγαμε Αθήνα, τώρα πήγαμε Κοζάνη. Τι πάτε, όλοι οι θεολόγοι. Οι θεολόγοι. Τη θεολογία την άφησα τώρα εκεί στη θέση της. Μήπως ίσως και την Παρασκευή, Σάββατο πήγατε καμιά εκδρομή. Πήγαμε Κυριακή στην Κοζάνη στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Όπου πήγατε στη Σουρδία, τι να σου πω, εκδρομάρα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Κοζάνη, πέρασε υπέροχα. Είπαμε την παρέα μου και ήταν πολύ σούπερ όλη η εμπειρία. Έτσι, να σέβεσαι. Να σέβεσαι τσιμπάκι και ό,τι και εσύ. Ετοιμάζω εγώ μια εκδρομή. Πού? Εκεί που θα πάμε γυρισμό δεν θα έχει για πολλούς. Έγινε, γεια σου φευγάτε, γεια σου, τσάω τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άσπι Βενίν, για τον κύριο. Ναι. Είναι το καλύτερο, είναι μια σύριγγα η οποία ρουφάει το δηλητήριο. Σύριγγα, μωρό μου σύριγγα, ναι, ναι. Ναι. Για τις μέλισσες τώρα τι να... Τι να λέμε τώρα για τις μέλισσες. Μια μέλισσα, μια σφίγγα. Έτσι, έτσι. Εδώ ρουφάει η δηλητήρια. Είναι με βεντούζα, βεντουζάρι. Δεν το τζίπησε όχι, εντάξει. Μετά και είσαι μια χαρά. Βεντούζα, έτσι, βεντούζα. Από εμάς τους διασώστες και τους εθελοντές πυροσβέστες. Έτσι, έτσι, να σε καλά. Να δίνουμε λίγο το φως μας. Έτσι, γεια σου. Γιατί ηθοποιός σημαίνει και φως. Έτσι, γεια σου Λευτέρη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κουιζάκι. Σε πόσα δευτερόλεπτα ψώφισε η Μέντι το Πασκάλι. Και δεν κράζω, με τη διατροφή που κάνει θα είναι επίθεση τοξίνες, όλο κρύατα δεν τρώει. Ο Πασχάλης, μια χαρά, η μέλισσα θα ξαναεπισκεφτεί. Δεν σε πάει η μέλισσα τώρα, θα τον ορμήξουν οι μελισσοκόμοι. Χοληστερίνη θα πάθει η μέλισσα. Το όμορφη σου λέω και οπότε θα καθάρισε, δεν την βγάζει με τίποτα η μέλισσα δηλαδή. Έτσι, μάλλον. Αλλά δεν έχουμε γιατροσόφι, κάτι εδώ να νομίζω πάγο βάζεις. Οι πρώτες τέτοιες είναι όπως είπε η αμμονία, εκεί σε ρολ. Αυτό δεν τα ξέρω. Ρολ, αυτό που γυρνάει. Μην το μυρίσεις. Άμα το μυρίσεις αυτό... Έχεις πέσει, έχεις ζαλιστεί, μάλιστα. Έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω. Το τσίπημα της μέλισσας που άξιο και η καλοκαιράκι μπορεί να το υποστείς και αυτό. Διαβάζω εδώ, ψάχνω ρε παιδί μου ταυτόχρονα γιατί δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα απ' έξω. Μία φορά με είχε τσιμπήσει και εμένα στο στρατό όταν φιλούσε ο Σκοπιά της καλοκαιράκι η μέλισσα και ήλπιζα να πάθω αλλεργικό σοκ για να φύγω από τη Σκοπιά γιατί βαριόμουν τόσο πολύ. Ναι, αλλά το ηλεκτρικό σοκ και το αλλεργικό. Το αλλεργικό σοκ λοιπόν. Καλό να μην γίνεται, ναι, εννοείται. Γιατί έχει παρενέργειες, φουσκώνεις, πρίζεσαι. Γιατί πήρα τηλέφωνο μέσα εκεί στον Αίδμ και του λέω με τσιμπήσε μέλισσα. Λέω και εγώ τι να σε κάνω. Σε κατουρίζω. Δεν θα φύγω από τη Σκοπιά, δεν βαρά. Γίνεται όμω έτσι μπει μέδουσα. Ναι, μέδουσα. Θα δει κανένα Τούρκ. Α, ναι, το κατουράματα, ναι. Ναι. Αλήθεια, παιδί μου, δεν είναι. Νομίζω πως ναι. Γιατί τα ούρα περιέχουν αμμονία. Είδες. Δίνουμε και εύκολες λύσεις, πανεύκολες βασικά. Μην άρχισε να τα πάρετε κάτι στην παραλία. Έτσι.
Αλλά στα κρυφά, μην στα κρυφά, βλέπει, ναι, μην ναι, βλέπει ο κόσμος, δεν χρειάζεται. Εντάξει, τα golden shower τώρα εκεί πέρα να πούμε και έχουμε άλλα. Διαβάζω εδώ 5 τρόποι για να αντιμετωπίσεις, λέει, το τσίπημα της μέλισσας και λέει ο πρώτος, δείξτε ψυχραιμία. Ωραία. Εντάξει. Δείξτε είναι η πρώτη νούμερο ένα. Ναι, ρε παιδί μου. Μην αναστατώνεστε, λέει, και μην ξαφνιάζεστε. Λες κι άμα αναστατωθείς θα φουσκώσει πιο πολύ το πρίξιμο ή οτιδήποτε. Ναι, άμα δεν φουσκώνει. Βρείτε, λέει, το κεντρί. Πού να το βρεις, βρε άνθρωπο. Τι σου έγραψε αυτό το άρθρο τώρα. Πού να βρεις το κεντρί. Και προσπαθήστε, λέει, να το απομακρύνετε, σπρώχνοντας το πλάγια με τα δάχτυλά σας. Μην χρησιμοποιείτε τσιμπιδάκι, γιατί είναι πιθανόν πιέζοντας το να το ελευθερώσετε, λέει, περισσότερο δηλητήριο. Το κεντρί που αφήνει η μέλισσα έχει παραπάνω δηλητήριο μέσα. Κρατήστε, λέει, το μέλος που έχει υποστεί τσίμπημα ψηλά. Σηκώστε ψηλά το μέλος. Πού σε τσίμπησε, Πασχάλη μου. Σηκώστε ψηλά το μέλος του σώματος που έχει τσιμπηθεί και ακουμπήστε μια παγοκίστη για να αποφύγετε το πρίξιμο. Καλά το θυμόμουν να τον πάγω εγώ. Μπορείτε να απλώσετε πάνω στο σημείο μια αντισταμινική αλυφή ή κρέμα κορτιζόνης. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε άμεσα τη συμβουλή γιατρού. Νούμερο 3. Αναγνωρίστε τον κίνδυνο. Εάν το τσίμπημα είναι στο λαιμό ή στο στόμα, θα πρέπει να αντιδράσετε άμεσα, γιατί αν πριστεί θα εμποδίζει τη δίωδο του αέρα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δώστε του να γλύφει ένα παγάκι αυτού που τσιμπήθηκε ή να πιει άφθονο παγωμένο νερό. Και τέλος, πάρτε προληπτικά μέτρα. Okay. Για την επόμενη φορά που θα τσιμπήσει μέλισσα, να είστε προετοιμασμένος. Ναι, ναι, ναι. Αποφύγετε, λέει, να χρησιμοποιήσετε σαπούνια με έντονο άρωμα. Και μην αφήνετε, λέει, αυτόν που έχει τσιμπηθεί να πίνει αναψυκτικά, να τρώει γλυκό. Όλα αυτά, λέει, προσελκύουν τα έντομα. Για να μην σας τσιμπήσει, μην τρώτε, λέει, γλυκά και αναψυκτικά. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραίες συμβουλές. Ναι, είναι για όλα τα έντομα και για τα κουνούπια, προφανώς. Ναι, μην τρώτε γλυκά και αναψυκτικά το καλοκαιράκι. Γιατί έχουμε λύσεις για τα πάντα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δίνουμε ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Καθημερινά το πράττουμε αυτό. 8, 7 με 10 είναι η διαδικασία, αλλά γύρω στις 10 η ώρα η Ιωάννα μας θα χρήσει έναν ευτυχισμένο ακροατή του Λίπερ που θα λάβει το γυαλάκι, θα πάει τις εκδρομές, τις εξορμήσεις του και ούτω καθεξής. Συν της άλλης, στην αθλητική επικαιρότητα, νομίζω, και αυτό που δεσπόζει σήμερα τροποτινά, γιατί μας έγινε και λίγο έτσι πρισμένα από το τσίμπημα, το τσίμπημα της της παρατεταμένης διαδικασίας. Σήμερα είναι ο τελικός του Survivor. Αυτό που λέει, χθες δεν είδα, φαντάσου, εκεί μας καταντήσανε, δεν είδα καν τον ημιτελικό. Ούτε και εγώ τον είδα, μη στεναχωριέσαι, συμπάσχουμε. Ναι. Αλλά σήμερα ίσως τον τελικό να κάτσουμε να το δούμε, γιατί πρέπει να τον καταγράψουμε ως ρεπόρτερ. Τι θα συμβεί σε όλο αυτό το σκηνικό που απασχόλησε την μηδιακή πραγματικότητα της χώρας. Σημείωσε το ένα ρεκόρ πάνω στο άλλο. Νομίζω ξεπέρασε ίσως και σε τηλεθέαση τον τελικό του Euro. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εκεί ήταν συντονισμένη όλη η Ελλάδα. Δύο οι φιναλίστ που συμμετέχουν: Γιώργος Αγγελόπουλος από την Σκιάθο, Μάριος Πρίαμος από την Κύπρο. Μα το θέμα είναι κιόλας, ναι, ότι το Survivor έφερε τους ανθρώπους πιο κοντά, ενώ τις οικογένειες. Από προσωπική πείρα, λοιπόν. Γιαγιά σου δεν σε έβαζε. Ναι, τώρα έχουν προετοιμασία ντορίτος, καρύδες. Αλήθεια. Έχουμε σήμερα δεν ξέρω τι άλλο, μπάρμπεκιου. Κάθε φορά που είχε Survivor μαζευόμασταν όλοι εκεί πέρα. Α, παιδί μου, όλα τα εγγονάκια εκεί πέρα, χαμό. Εγώ ορφανό είμαι από γιαγιά και παππού να μην έρθω εκεί. Ντορίτος, παναγιά και φίλε. Μπάρμπεκιου έκανε κάτι λουκανικά. Τι λε τώρα, γιαγιά. Και καρύδες. Προμήθεια καρύδας έχουμε γίνει στο σπίτι. Πλάκα, ναι, κάνεις, ναι, ναι. Όλα αυτά για σήμερα. Ναι, ακριβώς. Απίστευτο, απίστευτο. Κανονικά πρέπει να κάνει ένα μεγάλο event. Event στο σπίτι μας. Στο σπίτι, παιδί μου, να βάλει 2 ευρώ είσοδο. Να έρχεται ο κόσμος εκεί και τέτοια θα οικονομήσει. Καλή ιδέα, δεν είναι άσχημο. Είναι πάρα πολύ δελεαστικά όλα αυτά. Χθες ο Κωνσταντίνος Βασάλος ήταν ο τρίτος παίχτης που είχε περάσει τον ημιτελικό μετά την ψηφοφορία. Αποκλείστηκε και έτσι οι δύο οι φιναλίστ σήμερα θα αναμετρηθούν. Αν νομίζω πάλι ψηφίζει ο κόσμος. Άρα δεν έχει να κάνει ποιος θα κερδίσει. Όπως, νομίζω πως ναι, κάτι μου φάνηκε και με περίεργο. Το έπαθρο των 100.000 ευρώ δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Είναι πολλά πολλά. Στο Άλσος Βεϊκού στην Αθήνα ακόμα μια διοργάνωση μεγάλη διεξάγεται και το καταγγέλουμε.
εντάξει, ο Κύπρος, μωρέ, όλα αυτά, ναι, ναι, τα χρατσχρούτσα, τα ακουστικά, τα μικρόφωνα. Πάλι οι Κύπροι θα κερδίσουν, είναι σαν τους Γερμανούς στο ποδόσφαιρο. Ναι. Αυτό που είχε πει ο Γκάρι Λίνερκερ, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζεται με 22 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έτσι είναι και τα reality. Α, πρόσφατα πήραν το Confederations Cup. Έτσι είναι και τα reality. Είναι μια διαδικασία που συμμετέχουν διάφοροι διαγωνιζόμενοι και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Κύπροι. Κοίτα, αυτό γίνεται γιατί ίσως έχουν παραπάνω λεφτά για να στέλνουν μηνύματα. Παίζουν λεφτά όλες οι offshore εκεί, τέτοια. Λες, ε. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Βέβαια, οικονομάνε, βρε, οι Κύπροι, οικονομάνε. Άστα να πάνε, άστα να πάνε, οι Κύπροι οικονομάνε, οι Κύπροι οικονομάνε. Λοιπόν, 8:30 θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εσείς συντονισμένοι εδώ στο Λίπερο 107,4. FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Δίνουμε ένα γυαλάκι από τα Opticon Express εκεί λίγο μετά τις... όχι, λίγο πριν τις 10. FM κενό, ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και επιστρέφουμε. Έτσι, μικρή ανάπαυλα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, 8:39 πρώτα λεπτά. Στη δεύτερη ώρα του Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος μας διορθώνει ίσως ή μας γνωστοποιεί κάτι που μπορεί και να μην το ξέραμε, ότι η μεγαλύτερη προσέλευση λαού δεν ήταν στον Αμορόζο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης, αλλά ήταν στην υποδοχή του Αμπρέου, όπως σχολιάσαμε νωρίτερα, του Ουρουγουανού Αμπρέου, το 2009. Μπορεί και να είναι και έτσι. Είχα εγώ μια μυδρή εντύπωση ότι ήταν ο Αμορόζο, αλλά τέλος πάντων, μικρό το κακό. Παλιές καλές εποχές τότε. Χρυσά χρόνια με Πασόκ. Πηγαίναμε στα αεροδρόμια και υποδεχόμασταν τους παιχταράδες μας. Είναι ωραία έθιμα πάντως αυτά. Θα μπορούσαν να συνεχίζουν να γίνονται. Αφού οι προέδροι δεν δίνουν λεφτά, οι προέδροι. Να πάρουν τον παιχταρά να πάμε στο αεροδρόμιο λίγο να τονωθεί το φρόνημα του λαού. Φέρε ρε πρόεδρε να πούμε να γίνει σφάγη, να γίνει χαμός λίγο, να ζήσουμε πάλι μαγικά παλαιά χρόνια προμνημονίων. Ίσα ίσα φέρνει και τους ανθρώπους πιο κοντά. Έτσι, έτσι, έτσι. Χτες από την άλλη πραγματοποιήθηκε και η πορεία των φίλων του Ηρακλή. Χιλιάδες και ανώλευκοι οπαδοί κατέκλυσαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης με κατάληξη τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου διαμαρτυρηθήκανε για την απόφαση την πρωτόδικη να υποβιβαστεί η ομάδα με αφαίρεση βαθμών στην Β' Εθνική. Εκδικάζεται η υπόθεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο. Υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία από την νομική ομάδα του Γυρεού ότι μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα, σε συνάρτηση κιόλας με το ότι ο κόσμος δίνει το παρόλες τις συνθήκες, παρότι ότι είναι καλοκαίρι, παρότι ότι έχει κουραστεί τα τελευταία 7 χρόνια να βρίσκεται και παραπάνω, ίσως να βρίσκεται συνέχεια στους δρόμους. Χθες απόλυτα ειρηνικά πορεύτηκαν οι φιλάθλοι του Ηρακλέως, διατρανώντας το δίκαιο αίτημά τους να μην υποβιβαστούν εξωαγωνιστικά, αν μη τι άλλο. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Παίζουμε και σήμερα, θα κληρώσουμε λίγο πριν τις 10. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Από εκεί πέρα, γιατί θα τα πούμε και τα αθλητικά και μετά τις 9, όσο έχουμε χρόνο. Έχουμε τώρα χρόνο, γιατί τι γίνεται ρεσί το πρωί, όταν ήμασταν 6 με 8, όλοι βαριόταν, γιατί μην μιλές αθλητικά. Υπήρχε μια σύγχυση, ένα άγχος, ναι. Δηλαδή μέχρι θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, θα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Τώρα θα τα πούμε όλα, αλλά και ο κόσμος το πρωί βαριέται τα αθλητικά. Αλλά μετά, όταν ξυπνάει καλά και αρχίζει και τσιτώνει λίγο τα νεύρα με τον καφέ. Γιατί δεν κάναμε μεταγραφές, γιατί αυτό, πέστε για τον ένα, πέστε για τον άλλο, πέστε. Άρα σιγά πλησιάζει η ώρα. Πλησιάζει η ώρα της φούλη ενημέρωσης, γιατί λίμπερο είσαι, αν μη τι άλλο. Αν και εγώ σου έχω ακόμη μια παρατήρηση. Παρατήρηση. Χθες που έμαθα αργά ότι άλλαξε η ώρα της εκπομπής μας, δεν είδα εφιάλτη για πρώτη φορά. Εντάξει. Βέβαια, επειδή δεν ήξερα προχθές ότι θα αλλάξει η ώρα, είδατε προχθές εφιάλτη. Είδες προχθές εφιάλτη. Τι είδες λοιπόν, προχθές, Ιωάννα μου, να σου εξηγήσω. Θα ψάξεις. Λοιπόν, ναι, θέλουμε τώρα το σπουδάκι. Κάτσε. Τρρρρ, και τώρα η ενότητα θα σου εξηγήσω το όνειρο. Είμαστε φτωχή εκπομπή, δεν έχουμε μέσα, κάνουμε μόνοι μας τα σποτάκια. Θέλω και τα να ψάξεις, ναι, να δεις τι θα γίνει άμα δεις μυθικό τέρας στον ύπνο σου. Μυθικό τέρας στο... λοιπόν. Μάλιστα. Ποιο τέρας συγκεκριμένα? Το Godzilla.
Με τρελάει. Είδα ότι είμαστε σε ένα γήπεδο και εμφανίζεται ο Godzilla. Αθλητικό, έτσι, αθλητικό. Εξηγούνται όλα. Θυμάσαι μήπως σε ποιο γήπεδο ήταν? Ένα γήπεδο των Αμπελοκήπων. Δυτικές συνοικίες. Κυρίες και κύριοι, ο Godzilla για μία και μοναδική εμφάνιση στο ΔΑΚ Αμπελοκήπων. Στο γήπεδο των Αμπελοκήπων. Χάθηκε να δεις κανένα έτσι μεγάλο πολυτελεία. Τέλος πάντων. Κοντά στο σπίτι, είδε σε όλα χρειάζονται. Να μην κουραζόμαστε και στον Ήπρο μας, τρέχουμε τώρα, ξέρω εγώ, σε κανένα γήπεδο της Ιαπωνίας. Πάμε στο. Γήπεδο των Αμπελοκήπων, λοιπόν. Εμφανίστηκε ο Godzilla, ήμασταν όλοι εκεί μαζεμένοι και ξαφνικά. Τι πήγατε να κάνετε εκεί στο Αμπελοκήπων? Μια εκδήλωση, κάτι δεν είχε αγώνα πάντως. Ναι. Ξαφνικά εμφανίζεται και αρχίζουμε να τρέχουμε και εγώ λέω ότι θα πεθάνουμε, θα μας πατήσει, δεν θα προλάβουμε να ζήσουμε τίποτα, ξέρω εγώ. Μάλιστα, μήπως και... είχατε μπει τζάμπα στο γήπεδο? Μπορεί, ναι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αλλά πάντως θέλω να μου το εξηγήσει το όνειρο, γιατί ταράχτηκα πάρα πολύ. Η επιστήμη, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει, η επιστήμη του ονειροκρήτη δεν έχει τέτοια εξειδίκευση στο να. Σε μυθικά τέρατα συγκεκριμένα. Α πούμε τον Godzilla, ξέρω εγώ. Το Predator, το Alien και ούτω καθεξής από κινηματογραφικά τέτοια. Έχει σε πιο γενικές μορφές. Φερρυπίν, μπορώ να σου πάω στην κατηγορία σας κυνηγούν στο όνειρό σας? Γιατί ή το κυνηγητό. Ήταν. Το να σας κυνηγούν στο όνειρό σας είναι ένα κοινό όνειρο που οφείλεται, Ιωάννα μου, στο άγχος της ζωής σου. Κάνεις πολύ αγχώδη ζωή στα 22 σου χρόνια. Όλα είναι ανέμελα. Σε τέτοιου είδους όνειρα προσπαθείτε, λέει, να ξεφύγετε από κάποιον, από ένα ζώο, ένα τέρας, το βρήκαμε, ή κάποιου είδους άγνωστη φιγούρα που θέλει να σας πληγώσει ή να σας σκοτώσει. Έχει πέσει μέσα το... η επεξήγηση. Το τρέξιμο είναι μια ενστικτόδης ανταπόκριση σε μια απειλή του περιβάλλοντος. Έτσι είναι φυσικό να τρέξετε μακριά ή να κρυφτείτε προσπαθώντας να ξεφύγετε από αυτό που σας καταδιώκει. Κάτι σε κατατρώγει, Ιωάννα μου. Κάτι έχεις μέσα σου. Πως έχεις άγχος για τις εξετάσεις. Σκοτώθηκε το πανεπιστήμιο. Ναι, αυτό είναι. Τελειώσαν τώρα οι εξετάσεις. Τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, βέβαια. Δεν έχω μπει καν στον κόπο να δω, να σου πω, γιατί δεν θέλω να κοιτάξω, γιατί ξέρω ότι έχω γράψει. Ναι. Και γενικά, όχι, εντάξει, καλοκαιράκι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερο άγχος. Απλά μας περιμένει η επιτυχία στη μουσική κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι ο Godzilla. Λοιπόν, αν ονειρευτούμε ότι βλέπουμε ένα τέρας, σημαίνει άγνοια και ηλιθιότητα. Συγγνώμη, το λέει εδώ ο ονειροκρίτης. Αν βλέπουμε απρόσωπα τέρατα, σημαίνει μια κατάσταση την οποία αρνούμαστε να δούμε, να αντιμετωπίσουμε, αλλά την αντιλαμβανόμαστε με ένα παθητικό τρόπο. Αυτό το όνειρο υποδηλώνει ότι κάτι στη ζωή σας φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα φόβου και ανασφάλειας. Αν ονειρευόμαστε ότι βλέπουμε απρόσωπα τέρατα, σημαίνει ότι αρνούμαστε να δούμε, να αντιμετωπίσουμε αυτό. Έχει όμως. Και εσύ, ρε Ιωάννα μου, χάθηκε να δεις το τέρας του Λοχνές. Δεν το είδα. Δείτε στο επόμενο όνειρο το τέρας του Λοχνές. Γιατί γι' αυτό έχουμε εξήγηση. Άκου τώρα για το. Αν ονειρευτείτε ότι βλέπετε το τέρας του Λοχνές, αυτό, λέει, συμβολίζει απογοητεύσεις ή παρεξηγήσεις σε κάποια κατάσταση ή σχέση. Μπορεί να βάζουμε απραγματοποιητούς στόχους και να βαδίζουμε προς την αποτυχία. Όλα αυτά με το τέρας του Λοχνές. Ίσως έχει λογική εξήγηση, γιατί το τέρας του Λοχνές είναι ένα μυθικό τέρας, το οποίο πολλοί προσπάθησαν να το κινηματογραφήσουν, να το φωτογραφήσουν, φυσικά με απόλυτη επιτυχία, γιατί μάλλον δεν υπάρχει το τέρας συγκεκριμένο. Και αυτό, είδες, μπαίνει μέσα και στα όνειρα. Μινόταυρο, έχουμε μυθικό τέρας. Λες τον Godzilla τώρα μυθικό τέρας, μπορείς να το χαρακτηρίσεις έτσι? Θα μπορούσε σε μια παράλληλο σύμπαν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Έχει και λαερνέα ύδρα, έχει πάρα πολλά. Έχει και μητριά εδώ. Εξήγηση, αν δούμε τη μητριά. Παράγια και Χριστέ, τι μπορεί να σημαίνει άμα δούμε. Ας το διαβάσουμε αυτό, μήπως δεις στο επόμενο. Στο επόμενο επεισόδιο. Αν ονειρευόμαστε ότι βλέπουμε τη μητριά μας, σημαίνει ότι προσπαθούμε να συμβιβαστούμε με μια μητρική φιγούρα στη ζωή μας. Είτε νιώθουμε πνιγμένοι, είτε παραμελημένοι. Αν δεν έχουμε μητριά, να αποκτήσουμε. Μπορούμε να δούμε τη μητριά της Χιονάτης. Στην πραγματικότητα, τότε το όνειρο αντιπροσωπεύει κάποια άλλη τα ζητήματα και ένταση με την πραγματική μας μητέρα. Δείξτε τη λίγη εκτίμηση και συγκαταβατικότητα για τη δουλειά που έχει κάνει. Εντάξει. Πεθερά δεν ξέρω αν έχει ονειροκρίτη. Κάτσε τον γκουγκλάρο και αυτό τώρα που πιάσαμε ονειροκρίτη. Μακριά από πεθερές. Πεθερά. Αν δεις την πεθερά, στο σίγουρα θα έχει λίμα. Ολόγικλοπαίδεια. Αν δεις τον ύπνο σου, την πεθερά σου.
Μια κοινή παρανόηση σχετικά με τα όνειρα. Τι λέει εδώ πέρα. Πεθερά. Αν δείτε στο όνειρό σας την πεθερά σας, θα έχετε διαμάχες μέσα στην οικογένειά σας. Τι πρωτότυπο, ναι, δεν ξέραμε. Και κυρίως με τον σύζυγό σας. Κυρίως ο λόγος για να μαλώσει κάποιος. Αν δείτε, λέει, την πεθερά σας πεθαμένη, σημαίνει πως θα υπάρξουν ευχάριστες συμφιλιώσεις ίσως. Μετά από σοβαρές διαφωνίες. Για τη γυναίκα που θα δει πως μαλώνει με την πεθερά της, σημαίνει πως θα ενοχληθεί από εριστικά και ανέστητα πρόσωπα. Αν δείτε την πεθερά σας, η οποία είναι ήδη νεκρή, θα πάρετε μια χαρούμενη είδηση. Μάλιστα. Μπορεί να μια κληρονομιά που ήταν να αφαιθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Και θα φύγουν λεφτά. Αν πεθάνει η πεθερά σας δηλαδή στον ύπνο, θα σηκωθείτε ευτυχισμένοι, όλα θα πάνε καλά. Παναγιά και Χριστά, αυτός που το έγραψε ή αυτή που το έγραψε, μάλλον είχε θέμα, είχε άχτη. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Σήμερα κληρώνουμε λίγο πριν τις 10, όπως πράττουμε καθημερινά, 7 με 10 το πρωί. Καλημερίζουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Ακόμα δεν πρόλαβα να καλέσω, βγήκα κατευθείαν. Ναι, μπράβο. Είμαστε ταχύτατη υπηρεσία. Εξπρές εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ είπες για την πεθερά. Αν τη δεις στον ύπνο σου. Είπατε για την πεθερά μάλλον. Εμένα εγώ πάντως άμα δεν είχα την πεθερά μου, νομίζω ότι πολλά πράγματα δεν θα τα κατάφερα. Βοηθάει πάρα πολύ. Ίσως είμαι η εξαίρεση του κανόνα, δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω πεθερά για να πω έχω πεθερά και ξέρω. Είναι το μόνο πράγμα που μπορώ να πω ότι δεν ξέρω στη ζωή. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή, με βοηθάει πάρα πολύ και στα εγγόνια της και στο αντρόγινο και όλα. Ζωάρα κάνεις. Λοιπόν, ακριβώς. Τώρα για τα αθλητικά, φίλε μου, βεβαίως. Εγώ ακούω όλο αυτόν τον καιρό, ξέρω εγώ. Βλέπω ένα ξενέρωμα, διακρίνω ένα ξενέρωμα από τον κόσμο. Για παντού, τα αθλητικά, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί άλλες χρονιές θυμάμαι τέτοιο καιρό. Στα μεταγραφικά, στα φιλικά, εξαιτέρια. Γίνονταν ένας καλός χαμός. Υπήρχαν υπομονησία, λοιπόν, για τη νέα χρονιά. Υπήρχε. Μπράβο. Τώρα δεν ασχολείται καν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει κουραστεί. Τι δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχει κουραστεί κάθε χρόνο να ματαιώνονται οι ελπίδες του. Και δεν βλέπει προοπτική. Δεν βλέπει, όντως δεν βλέπει. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει αυτό το πρωτάθλημα. Εντάξει, εμένα η ομάδα μου δεν μετέχει στην πρώτη κατηγορία, αλλά. Ούτε εκεί θα αλλάξει κάτι, ούτε στο τέτοιο, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Μα την ξέρουμε πως θα είναι τη χρονιά. Τα ίδια θα λέμε και του χρόνου, ότι αυτό πρέπει να πάρθουν μέτρα. Θα γίνει καμιά μανούρα, θα διακοπεί το πρωτάθλημα, κανένα δυο αγωνιστικές. Ό,τι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ εύκολη η ανάγνωση. Δεν χρειάζεται να πιεζόμαστε. Θα πω κάτι τελευταίο. Εγώ το έχω ξαναπεί σε στην παρέα βέβαια, του χρόνου θα έχουμε περισσότερα δικαστήρια από ό,τι αγώνες. Ισχύει. Ξεκάθαρα. Μακάρι να δούμε λίγο θέαμα. Μα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είμαστε, αλλά δεν το βλέπω. Κοίταξε, θα πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Με κερκίδες, με τέτοια, αυτό θα φωνάζουμε. Άλεξης Κούγιας, ξέρω εγώ. Λικουρέζος, και τέτοια. Διακοπές αγώνων θα έχουμε πάντως. Αυτό σίγουρα, είναι σίγουρο. Να μπήκε στο στοίχημα πρέπει. Να μπήκε στο στοίχημα να τον ποντάρουμε. Μπράβο, να τα οικονομήσουμε λίγο. Έτσι, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μιας και έχετε το βιβλίο μπροστά σας, μπορείτε να μου εξηγήσετε ένα όνειρο που είδα. Παρακαλώ. Είδα ένα όνειρο. Ότι δεν παίρνεις τηλέφωνο στο λόγο επειδή. Περιεχομένου. Ναι. Ήμουνα στον πάγκο και ο προπονητής Μπιέλσα, Μαρσέλο Μπιέλσα, με καλεί από τον πάγκο στο 89, μπαίνω μέσα και σε ένα κόρνερ κάνω ανάποδο ψαλίδι και ήταν το γκολ το νικητήριο στο 92. Πού έπεσε, σε ποια ομάδα, Εθνική Αργεντινή? Να έπεσε. Και τι πήρες? Πώς το εξηγείτε, τι εννοεί αυτό το όνειρο? Αυτό το όνειρο εννοεί ότι θα πρέπει να παίρνεις συνετά στο λόγο επειδή ένα τηλέφωνο την ημέρα. Αυτό εξηγεί ο ονειροκρίτης ή τα λέτε εσείς? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εμείς συμβουλευόμαστε εδώ τις επιστημονικές... Αθλητικού περιεχομένου έχει ονειροκρίτης? Δεν έχει, θα γράψω ένα δικό μου σαν λόγο επειδή, γιατί
Ιωάννα μου, όλοι εμείς οι βλαμμένοι που ασχολούμαστε με τα αθλητικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε δει στη ζωή μας αθλητικά όνειρα. Παιχνίδια ολόκληρα. Δεν ασχολούμαι. Και εσύ που δεν ασχολείσαι. Παιχνίδια ολόκληρα. Ότι είμαστε οι παιχταράδες. Να, όπως εδώ ο φίλος μας ο Λευτέρης που μπαίνει μέσα. Εγώ βέβαια το χειρότερο που ήταν εφιάλτης. Που χωρί. Ναι, μα ακούσουμε. Μα μόνο του έκλεισε ο Παναγιά και Χριστέ. Το χειρότερο όνειρο που έχω δει στη ζωή μου, ο χειρότερο εφιάλτη δεν ήταν ούτε τέρατα να με κυνηγάνε ούτε τίποτα. Είχα δει κάποτε παλιά έναν αγώνα Καστοριά Πανσεραϊκό στον ύπνο μου, Β' Εθνική. 0-0. Αμάν. Δεν γινόταν. Όταν ξύπνησε, τι έπαθε. Κούραση, εξάντληση. Δεν έγινε τίποτα στον ύπνο μου. Λέω τώρα αυτό το όνειρο γιατί το είδα. Μου να πίσω είναι κανένα 4-3 να μπουν κολλάκι. 0-0 η μπάλα εδώ. Το είδα όλο. Θυμάμαι ότι είχα δει ένα ολόκληρο 90 λεπτό αγώνα Β' Εθνική Πανσεραϊκό Καστοριά. Αυτά και αν είναι ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό είναι υποσυνείδητο. Και αυτό είναι ένα άλλο. Τίποτα. Γεια σου, Ρωμανδία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Αράου. Καλώ το Αράου. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσύ. Εμείς καλά είμαστε. Χαίρομαι. Και εμείς καλά είμαστε, πολύ καλά. Πάντα καλά. Αφού είμαστε εδώ. Καλημερίζω, Ιωάννα. Ιωάννα, βεβαίως. Καλημέρα. Βεβαίως. Τι κάνουμε. Στο τραγούδι που τραγουδούσες, Ιησού. Εγώ ήμουνα. Τα τραγούδι που είσαι βάλει. Ναι, εγώ ήμουνα. Και τη γυναικεία φωνή έκανα. Όχι, εντάξει. Όχι, εγώ δεν ήμουνα. Εσύ έκανες τη γυναικεία φωνή. Όχι, έκανες τη γυναικεία φωνή. Όχι, ρε, έτσι το λέω. Αλλά στα live κάνω και τις γυναικείες φωνές. Έχω γιατί, ακούσει, έχω γιατί ακούσει. Δεν έχουμε budget και δεν μπορούμε να φέρουμε κορίτσα. Μα δουλεύεις, δεν ναι, μα αλήθεια, να, πες Ιωάννα. Εγώ το έχω, την έχω δει και live, οπότε είναι έγκυρη πηγή. Κάνω ντουέτο με τον εαυτό μου, γιατί δεν έχουμε λεφτά να φέρουμε κορίτσα. Το live του δικό σου έχεις και το πόδι. Ναι, τραγωδία είναι. Το παντοφλάκι. Μπορώ να σου τραγουδήσω. Μπελά που βρήκαμε. Αυτό δεν λες τίποτα, δεν λες τίποτα. Σ' άρεσε το τραγουδάκι. Έτσι και έτσι. Ναι, ωραίο ήταν. Αυτό είπα και λέω, τι γίνεται. Τόσο ταλέντο έχεις και... Ξέρω να σε πάρουμε... Πάρε με, πάρε με εκεί στην Ελβετία να κάνουμε γλέντια εκεί, να παίξουμε ethnic μουσική, να οικονομήσουμε. Για πες. Τι θέλε... είπες να οικονομήσεις. Να οικονομήσω, άμα έρθω εκεί και τραγουδήσω με τη φωνή μου. Θα έχεις και κοινό φαντάζομαι. Βέβαια στην Ελβετία. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ρε Μπάμπη. Παρακαλώ. Μήπως ξέρεις ποιος έβγαλε το χρήμα, ο πρώτος που είπε αυτό θα είναι χρήμα. Ναι. Το χρήμα, τα λεφτά. Τα λεφτά. Την πορτοφόλα που λέγεται τώρα. Ποιος έβγαλε το... Ποιος ανακάλυψε το χρήμα, αυτό έχω, απορία έχω. Μάλιστα. Ναι. Είναι προ-Χριστού. Καλά, τι να σου πω, οι Έλληνες, ξέρω εγώ. Το πρώτο αντισμυρίζει που έγινε με χρήμα. Η πρώτη ανταλλαγή που έγινε με χρήμα. Δεν το γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό πρέπει να κάνεις θέμα. Κανάς ελβετός. Ναι. Όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα. Ο άλλος γεννιέται, ας πούμε, και αρχινάει να πληρώνει. Ναι. Γεννιέσαι, πληρώνεις. Μόλις γεννηθεί το παιδί, ας πούμε, πληρώνει. Ναι. Αρχινάς να το βαφτίζεις, πληρώνεις. Μετά κάνεις γλέντια, πληρώνεις. Να παντρεύεις, πληρώνεις. Χωρίζεις, πληρώνεις. Μπαίνεις μέσα στο στάδιο, πληρώνεις. Πας σινεμά, πληρώνεις. Όλα γίνονται με πληρωμή. Αυτό δεν μπορεί να λείψει. Παλιά, προτού βγει το χρήμα, τι έφτιανε ο κόσμος, βλαμητής. Ξέρω εγώ, σεξ. Ξέρω εγώ τι έκανε. Αυτό να κάνεις ένα θέμα. Τι θεματάρα. Τι λες, οι πεθερές. Ποιες πεθερές, οι πεθερές. Το άγγι, στον ύπνο σαμα τη δεις. Τον αγαπάνε οι πεθερές. Έτσι, στον ύπνο. Τις νύφη δεν αγαπάνε, αυτό να το πάρεις γαπάρι. Εντάξει, δεν έχω υπάρξει νύφη και δεν ξέρω. Το χρήμα, ποιος το ανακάλυψε, ποιος το ανακάλυψε, αυτό το ψάξουμε. Αυτό είναι η απορία, έτσι. Να το ψάξεις να το βρεις. Ύστερα, γιατί να πληρώνουμε. Γι' αυτό έρχεται το λόγο επειδή και σου δίνει γυαλάκια, εισιτηριάκια, το ένα το άλλο. Σε πληρώνει το λόγο επειδή για να το ακούς. Όχι, δεν θέλουμε εισιτήρια. Πήρε, του στάδιο, παίρνεις μέσα έτσι. Έτσι. Εσύ έχεις μια ταβέρνα, έρχομαι εγώ, τρώω, σηκώνουμε και φεύγω. Πολύ ωραία. Εγώ έχω, πουλάω πέτρες εγώ για να χτίσεις εσύ ένα σπίτι. Έλα πάρε από μένα πέτρες και χτίσε.
ξέρω εγώ τι να πω. Θα τα καταργήσουμε αυτά. Είμαι ήδη ευχαριστημένη. Όταν έρθουμε στα πράγματα θα τα καταργήσουμε. Τελείωσε. Λοιπόν, τα πρώτα λέει νομίσματα κατασκευάστηκαν στην Μικρά Ασία από ηλεκτροκράμα χρυσό και αργύρου τον 7ο αιώνα π.Χ. Mm. Κάπου τότε άρχισαν να εμφανίζονται. Στη μικρά Ασία, μου έπει ποια Μικρά Ασία. Εδώ στην Τούμπα, στη Μικρά Ασία. Για να παίρνουν μεταγραφές ο Ιβάν. Γι' αυτό. Φιλιά, Μπάμπη μου. Μπιζίμ, κάπου. Κατάλαβε κι εσύ. Έτσι. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Να πάμε διαλυματάκι. Θέλω να το ξέρω αυτό ποιο σου ήρθε. Τελείωσε. Εδώ. Όνομα θέλω να ξέρω. Όνομα, μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει η Μικρασιάτη τι ήταν. Το όνομα το θες για να πας για τρακά. Η Μικρασιάτη τι είμαι κι εγώ. Έτσι. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Φιλιά. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Να μην πληρώνει ούτε έφυγε ούτε τίποτα. Ούτε και τηλέφωνο. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτό πρέπει να κλειθεί το πρόβλημα, ε. Έτσι, θα το λύσουμε. Οπωσδήποτε πρέπει να το λύσουμε. Τέλος, μέχρι τις 10 θα έχουμε λύσει. Αύριο θα τις ξαναπάρω, ε. Έγινε, γεια σου. Θα τις πω κι άλλα αύριο. Γεια σου, γεια σου. Ποιος ανακάλυψε το χρήμα. Εντάξει. Εγώ σου είπα, οι Έλληνες θα το ανακάλυψαν τώρα το χρήμα. Δεν υπάρχει σίγουρα περίπτωση. Γι' αυτό ελληνική πατέντα θα είναι. Ναι, δεν χωράει η αμφιβολία. Μαζί με το χρήμα θα πήγε και η πρώτη τράκα. Βάλω πρώτα και το πρώτο χρέος. Ναι, πρώτο χρέος. Δικά μας όλα, δικές μας επινοήσεις. Πρώτα ανακαλύψαμε την τράκα και το χρέος και μετά βγάλαμε το νόμισμα. Λοιπόν, 9 η ώρα, ολοκληρώθηκε η δεύτερη ώρα του λόγου επειδή εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μίνι διαφημιστικό διάλειμμα. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Δεν χρειάζεται να πληρώνεις. Σε πληρώνει ουσιαστικά ανταλλακτικά το λόγο επειδή. Σου χαρίζει ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου, FM κενό, αποστολή στο 54526. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο λόγο επειδή, τρίτη ώρα του διευρυμένου μας ωραρίου. 9 και 12 πρώτα λεπτά, Λίμπερο 107,4 και ως ήθιστε, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, σήμερα είναι Τεταρτούλα. Θα κάνουμε την κουβεντούλα μας με τον Κωνσταντίνο τον Μπανάκα για τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα πάνω στο σωματείο του Δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Μπάμπη. Τι κάνουμε. Καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα. Όλα καλά. Όλα καλά, τέλος. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ, οι μεταγραφές θα γίνουν και θα πορευτούμε. Μάλιστα. Η ομάδα δείχνει καλή, δείχνει έτοιμη, οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους. Υπάρχει αυτό που έλειπε στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια κατά τη γνώμη μου και αποτέλεσε το βασικότερο λόγο για το ότι ο ΠΑΟΚ αρχίστηκε στην κατάκτηση μόνο ενός κυπέλου, δηλαδή υπάρχει ομοιογένεια. Και νομίζω ότι επειδή θα γίνουν λίγες προσθήκες όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν θα γίνουν συνταρακτικές αλλαγές, ο ΠΑΟΚ έτσι θα πορευτεί και θα είναι έτοιμος από την αρχή να προχωρήσει. Το πλάνο αυτό που έχει ΠΑΕ, Μπάμπη, έχει κατασταλάξει ότι κάθε καλοκαίρι δεν γίνεται να γίνονται 15 αλλαγές και να παίρνουν 15 καινούργιοι παίκτες. Ο Μίχελ προσπάθησε να κρατήσει και τον προπονητή για να έχουμε τον ίδιο προπονητή και δεύτερη χρονιά συνεχόμενη. Εσωτερικοί λόγοι της ομάδος και προσωπικοί του προπονητή δεν το επέτρεψαν αυτό. Βρέθηκε ένας άλλος να συνεχίσει το έργο του. Οι πάντες κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Το παιχνίδι το είδες χθες? Όχι, δεν το είδα. Δεν το είδες. Αφού εκεί που το δείξαν, πάω από τη ΒΗ τώρα. Ο κόσμος περιμένει αυτά εδώ πέρα τα παιχνίδια. Έχει ένα μήνα να δει ΠΑΟΚ. Ήθελε πολύ να το δει. Τα μαγαζιά να δουλέψουν, γιατί ξέρεις δουλεύουν όλα τα μαγαζιά το αν παίζει ΠΑΟΚ, έτσι. Πληροφορήθηκα το σε καφενεία και τέτοιους χώρους, ας πούμε, συναισθιάσεων, μπαίνανε, συνδέανε λάπτοπ στις τηλεοράσεις για να έχουν τη μετάδοση, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να το δει. Εντάξει, η ΠΑΕ κάνει αυτό που εκείνη νομίζει σωστό, αλλά και ο κόσμος θέλει. Σου λέω, είναι δεκάδες οι επαγγελματίες που περιμένουν αυτά τα παιχνίδια τώρα μέσα στο καλοκαίρι που δεν έχουν δουλειά να δουλέψουν, ρε φίλα, που λύσουν κανένα καφέ να βγάλουν τον νίκη τους. Ξέρω και εγώ, δεν είναι... Εντάξει, αυτό είναι τώρα από τη στιγμή που δεν το πήρε κανάλι, θα μπορούσε να... Είναι, φίλε, όλοι γκρινιάζουν, δεν είναι. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν κλείσει με την Νόβα, που φαίνεται να μην κλείνει με την Νόβα, και πάει σε μια δική του ψηφιακή πλατφόρμα κτλ. Συν το γεγονός των 7 αγωνιστικών, ξέρω και εγώ, ρε φίλε, θα τυρανιστεί πολύς κόσμος. Καλά, θα βρεθεί φόρμουλα να τα βλέπεις. Μακάρι να βρεθεί, μακάρι να βρεθεί, φίλε. Μακάρι να βρεθεί και να είναι αυτό. Και σου λέω,
να δουλέψει ο Κοσμάκης να πουλήσει κανένα καφέ. Και εμείς όλοι να μπορέσουμε να δούμε την ομάδα που δεν θα μπορέσουμε να είμαστε στο γήπεδο, όσοι δεν θα μπορέσουν να είναι στο γήπεδο. Γιατί τουλάχιστον εγώ προσωπικά αγώνα στο σπίτι δεν μπορώ να δω, βαριέμαι. Θέλω να πάω να το δω στο καφενείο, να έχει και το κουσκουσάκι, να έχει και, και την ατάκα και το έτσι. Για όλους μας ισχύει αυτό. Έτσι. Και σου λέω είναι οι 7 αγωνιστικές που σκέφτου τώρα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα ΠΑΟΚ δεν θα μπορούμε να δούμε live. Μόνο εκτός έδρας. Μόνο εκτός έδρας όσοι μπορούν. Δεν νομίζω να επιτραπούν. Καλά, υποτίθεται δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις, αλλά νομίζω ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Πολύ πιο αυστηρά. Μετά το Βόλο θα είναι πολύ πιο αυστηρά, αλλά ο ΠΑΟΚΣ θα βρει τρόπο να πάει. Χωρίς κασκόλ, χωρίς τίποτα. Να πούμε, πάει στο γήπεδο Ζούλα, θα το δει τον ΠΑΟΚ. Γιατί 7 αγωνιστικές, να μην τον βλέπεις στην Τούμπα, να μην τον βλέπεις και εκτός, δεν νομίζω φίλο ο ΠΑΟΚΣ να μπορέσει να τον κρατήσει κανένας τον ΠΑΟΚΣ. Θα πάει παντού. Θα είναι μεγάλη χαρμάνα. Πολύ παντού, φίλε, παντού. Ο ΠΑΟΚΣ θα πάει παντού τώρα. Δεν καλά για τα μικρά τα γήπεδα, Ξάνθες, Γιάννενα και τέτοια λιβαδιές δεν τα συζητάμε. Αλλά ο ΠΑΟΚΣ να ξέρει. Πάνε παντού. Σε αγωνιστικές είναι πολύ βαριά η καμπάνα. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Εδώ οι άλλοι στο Βόλε κάνανε 1000 ταυλί και φάγανε 2 αγωνιστικές. Δεν το θυμάμαι ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και να μην εκπέσει στη δευτεροβάθμια ούτε μία, ξέρω εγώ. Και μείον 6 και 7 αγωνιστικές και 400 χιλιάρικα πρόστιμο. Τι κάναμε ρε φίλε, σκοτώσαμε κανέναν. Ήτανε καλός μποναμάς. Και επίδειξη δύναμη είναι του κατεστημένου, να ξέρει. Λες, ε. Επίδειξη δύναμη ήταν στον κόσμο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα κανάλια και παντού. Ήταν η απάντηση στον τελικό του κυπέλου που βγήκε η φήμη, ο Χαλίφης, ο καινούργιος Χαλίφης, ο Ιβάν. Ήταν η απάντηση του συστήματος ότι δεν υπάρχει Χαλίφης, εμείς είμαστε ακόμα εδώ και έτσι θα προχωρήσουμε. Πάρε την καμπάνα και προχώρα και για την επόμενη χρονιά. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, νομίζω το έχουμε καταλήψει λίγο, γιατί την περσινή σεζόν το συζητούσαμε, εκλογές, ΕΠΟ, το ένα, το άλλο, αλλαγή σκηνικού, αλλαγή φρουράς. Αυτό δεν θέλουν ρε μπάμπε να γίνουν εκλογές. Περιμένουν να γίνουν οι πίνακες των διαιτητών και της φετινής χρονιάς και να τις πάνε τις εκλογές στο φθινόπωρο. Ο ΠΑΟΚ πιέζει, η παράταξη γραμμένου πιέζει, κάποια σωματεία πιέζουν. Αλλά το σύστημα είναι παντοδύναμο, δεν είναι... Δεν ξέρω. Κάποια στιγμή θα γίνουνε. Θέλανε, λέγανε ότι θα γίνουνε μέσα στον Ιούλιο. Το σύστημα δεν θέλει να γίνουνε μέσα στον Ιούλιο. Θα δούμε πότε θα γίνουνε. Ναι, κάποια στιγμή θα γίνουν πάντως, δεν θα γλιτώσουνε. Ναι. Θα γίνουνε. Απλώς μπορεί να χαθεί και αυτή η χρονιά. Αν βάλουν όποιους διαιτητές δικούς τους νομίζουνε. Εάν πάει για Νοέμβριο, φαίνεται να χάνεται η χρονιά σε αυτό το επίπεδο όσον αφορά το πώς θα. Παγιωθεί μια κατάσταση. Μετά θα είναι δύσκολο να τα προσαρμόσεις μέσω της περίοδου. Ο Μελισανίδης επίσης είναι πολύ δυνατός. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ναι μεν κατεβαίνουμε μαζί και θα εκλέξουν από ό,τι φαίνεται και τα 10 σωματεία που αυτός ελέγχει θα ψηφίσουν το γραμμένο. Αλλά παρά που έχει 10 σωματεία και ο ΠΑΟΚ έχει περίπου στα 27, εντούτοις δείχνει πάρα πολύ δυνατός. Δες λίγο ποιοι διαιτητές διατήτευσαν τον ΠΑΟΚ μέσα στα play-off. Οι τρεις διαιτητές που πρόσκυνται στην παράταξη Μελισανίδη, γιατί όλοι ξέρουμε τώρα ποιος είναι με ποιον, και οι τρεις φύρισαν τον ΠΑΟΚ μέσα στα play-off. Και ο ΠΑΟΚ, αν όχι σφαγιάστηκε, σίγουρα δικήθηκε. Δεν είναι, το σύστημα είναι πολύ δυνατό. Δεν είναι μόνο το σύστημα του Ολυμπιακού, είναι και το σύστημα του Μελισανίδη, του Βίκτορα Μητρόπουλου κτλ. Όσοι ασχολούνται με τις κουίντες, με το παρασκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα γνωρίζουν αυτά. Υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν πράγματα. Εντάξει, θα δούμε. Μ' αρέσει που... ο ΠΑΟΚ όμως δεν είναι αδύναμος, δεν είναι αδύναμος ο ΠΑΟΚ, δεν είναι αδύναμος. Μ' αρέσει... είναι και ο ΠΑΟΚ δυνατός, θα δούμε. Που μαζί με τα της προετοιμασίας, μαζί με τα αγωνιστικά, ήδη αρχίζουμε και συζητάμε, προετοιμαζόμαστε και για τα εξωαγωνιστικά. Προετοιμασία είναι για αυτό, ρε. Έτσι. Γιατί πριν λέγαμε εδώ. Κάνουν προετοιμασία τα βουνάκια φυσική κατάσταση και εμείς κάνουμε προετοιμασία για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Έτσι. Γιατί και πριν τα συζητούσαμε με τους ακροατές ότι θα έχουμε και φέτος μια χρονιά στα δικαστήρια. Θα έχουμε με πολύ παρασκήνιο. Με πολύ. Πολύ. Έτσι, έτσι. Πολύ. Από εδώ και πέρα. Θα έχει πολύ πράγμα. Η πολιτεία δείχνει ότι θα είναι σκληρή. Θα δούμε. Θα να μην είναι σκληρή μόνο απέναντι στο
στον ΠΑΟΚ και απέναντι στον Ηρακλή και απέναντι στις δικές μας τις ομάδες. Να είναι σκληροί και στους κάτω, που προς το παρόν δείχνει να τους χαϊδεύει με ένα πούπουλο, τους χαϊδεύει το μάγουλο με το πούπουλο. Και εμάς να μας δέρνει με τη βίτσα. Τώρα θέλουν τώρα να ρίξουν τον Ηρακλή. Εντάξει ρε παιδιά, αφού δεν προκύπτει από πουθενά, γιατί να πέσει ο Ηρακλής. Δεν υπάρχει τέτοια διάταξη που λέει ότι για να μην μπορέσει να κάνει μεταγράφηση, δεν μπορέσει. Αλλά τώρα να πέσει. Αλλά αυτό είναι όπως ίσχυε και πέρυσι. Ότι εφόσον δεν καλύψει κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα τα ηλίκη να ρίξουμε τον Ηρακλή, να σώσουμε τη Λιβαδιά, ξέρω κι εγώ. Δεν είναι. Παρά που με τους διακλειδίσεις, όπως ξέρεις, και τα τελευταία γεγονότα είμαστε στα χαρακώματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει η αδικία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είναι. Ισχύει. Πάρα πολύ μεγάλη. Άκουσα και ψιλοάκουσα λίγο και την εκπομπή τους εκεί πέρα που κάνανε στο Βουμπόσατε, στο Λίμπερ του δώσατε 3-4 ώρες βήμα. Άλλοι παοξτές λένε γιατί αυτόνομοι να πάρει. Αλλά εντάξει, τώρα το σωματείο πέφτει κατηγορία. Δεν είναι. Δεν έχει αυτό. Είναι μεγάλο το πράγμα. Δηλαδή, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους, θα γινότανε τούμπα όλη η Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα γινόντουσαν χοντρά σκηνικά. Απλώς αυτοί είναι λίγοι και δεν ακούγονται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη αδικία, ρε παιδί μου. Τεράστια η αδικία. Αφού δεν υπάρχει τέτοια διάταξη ότι άμα χρωστάω πέφτω, γιατί να εφαρμοστεί τώρα σε μένα. Δεν υπάρχει αυτή η γριά τώρα. Ξέρω εγώ. Είναι πραγματικά κρίμα, δηλαδή. Κρίμα, ρε φίλε Μπαμπή. Είναι κρίμα. Αν γινόταν, σου λέω, σε εμάς, τίποτα. Χωρίζαμε την Ελλάδα στα δύο, η δική μας. Δεν είναι. Μάλιστα. Αγωνιστικά, όπως είπαμε, ούτως ή άλλως η ομάδα βαδίζει. Καλός θα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός. Είτε παίξει 4-4-2, είτε παίξει 2-1-7, ο ΠΑΟΚ θα είναι καλός. Μέσω επιθετικά είναι πολύ δυνατός, έχει μεγάλη ποιότητα. Μένει αυτό να το αποδείξει και στο χόρτο. Γιατί στα play-off δεν το έριξε. Το ζήτημα είναι και πως σκέφτονται οι παίκτες, γιατί στην τελική Μπάμπη ο παίκτης παίζει. Δεν είμαστε μέσα στο μυαλό των παίκτων να δούμε τι κάνουν. Αν όλα όμως είναι normal, ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός, ρε φίλε. Έχει ποιότητα πάρα πολύ μεγάλη. Οι μεταγραφές του Ιανουαρίου που γίνανε, οι τρεις προσθήκες, ήταν πάρα πολύ δυνατές. Ο Μπίσης Βαρθά είναι πιο έτοιμος, που είναι κλειδί για το καινούργιο τον ΠΑΟΚ. Θερματοφύλακας, είτε ο ένας είτε ο άλλος αποκτηθεί, είναι πάρα πολύ μεγάλες μεταγραφές που ξεφεύγουν από την ελληνική μετριότητα. Μάλιστα γίνεται λόγος ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και για δύο τερματοφυλάκες. Βέβαια πάρει τον πρώτο. Είτε είναι ο Ρέι αυτό που λέγει, είτε είναι ο Τσόα, είναι μεταγραφές πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι και οι δύο είναι πολύ μεγάλοι τερματοφύλακες με παραστάσεις, με δύσκολα πρωταθλήματα. Ο ένας είναι πάρα πολύ έμπειρος, ο άλλος είναι πεινασμένος να κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Ξέρεις, όταν παίζεις ένα τερματοφύλακα που θέλει να κάνει καριέρα στην Ευρώπη, πρέπει πρώτα να παίξει καλά σε σένα, έτσι. Βέβαια. Ας παίξει 2-3 χρόνια σε εμάς και μετά ας πάει και στην Μπαρτσελόνα. Μακάρι να πάρει και ο ΠΑΟΚ κάποια λεφτά να ενισχυθεί. Μάλιστα. Αλλά πρώτα να παίξει σε εμάς 2-3 χρόνια. Αυτός είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, λένε όλοι. Ο Ρέι είναι πολύ καλός. Ο Ρέι, ο οποίος όμως μάλλον απομακρύνεται ως πιθανότητα να ενταχθεί στο σωματείο. Έτσι λένε τουλάχιστον τα τώρα δεδομένα. Θα δούμε. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Ευχαριστώ, Μπάμπη. Να είμαστε καλά. Καλημέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και να χαμογελάμε. Καλημέρα. Αυτό είναι. Αυτό το έχουμε. Καλημέρα. Αυτό καλημέρα. 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 Αυτός ήταν ο σχολιασμός από τον Κωνσταντίνο Βαράκα για τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα στο σωματείο του Δικεφάλου του Βορρά. Ένα δημοσίευμα που διαβάζω και αρχίζω πάλι και φουντώνω, Ιωάννα μου, δεν έχει σχέση με τα αθλητικά, έχει σχέση με το αγαπημένο μας οργανισμό αστικών συγκοινωνιών. Μη μου μιλάς για τον ΟΑΣ, δεν μπορώ, ξέρεις τι αγάπη τρέφω για αυτόν τον οργανισμό. Όλοι μας, διότι διαβάζουμε ένα δημοσίευμα που λέει ότι κρίσιμη ημέρα για τον ΟΑΣ. Μας τα είχε πει ο Πασχάλης, ο οποίος είναι reporter ΟΑΣ, ο Φευγάτος, από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ετοιμάστε τα ποδαράκια σας. Κάθε φορά που μας το λέει αυτό, γκρεμίσουμε κονσόλες. Γιατί πέφτει μέσα, δυστυχώς. Πες μου, το ξανακάνει. Δεν έχει πει ότι ο ΟΑΣ θα πάρει 700 πρωταθλήματα, δεν έχει πέσει μέσα πουθενά. Αλλά στον ΟΑΣ είναι απίστευτος. Και δυστυχώς δικαιώνεται. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Κρίσιμη μέρα, λέει, για τον ΟΑΣΤ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για κινητοποιήσεις. Αν δεν πληρωθούν σήμερα, αφήνουν οι εργαζόμενοι.
το γνωστό σκηνικό που το έχουμε ζήσει όλη τη χρονιά. Μάλιστα, χρειαζόταν να γίνει και το καλοκαίρι. Και φυσικά, γιατί όχι, να μείνει. Χωρίς, να μείνει. Η καλοκαίρι γίνεται χωρίς ο ΑΣΔ. Ούτως ή άλλως δεν πολύ έχει ο ΑΣΔ το καλοκαίρι, ελαχιστοποιούνται τα ελεφορία. Οι εργαζόμενοι για ακόμη μια φορά δεν έχουν πληρωθεί τους μισθούς Μάιο και Ιουνίου. Κάθε φορά που πατάμε στο δίμηνο, αυτή η ιστορία. Ουσιαστικά αναδίμηνο έχουμε και μία επίσκεψη. Σήμερα περιμένουν ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Αν δεν καταβληθούν οι μισθοί, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις εν μέσω θέρους και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο ακόμη πιο δύσκολο. Θα μου πεις και το χειμώνα τα δύσκολες συνθήκες, αλλά τώρα. Ένας λόγος παραπάνω. Ναι, άντε σήμερα δρόσησε. Άντε αυτές τις δύο μέρες. Για σκέψου χωρίς λεωφορεία. 45. Γιατί θα αυξηθεί η θερμοκρασία. Εντάξει, μέσος όρος το 34-35 το έχεις. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων του ΟΑΣ, Δημήτρης Τσερμενίδης, ανάλογα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών θα συγκληθεί και διοικητικό συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πάλι είναι μια διαρροή που σκοπό έχει φυσικά να εντείνει την αγωνία και την πίεση του κόσμου και φυσικά να πιέσει και τους ηθήνοντες και τους κυβερνώντες προκειμένου να βρεθεί η λύση. Λύση που δεν μπορεί να βρεθεί σπασμωδικά, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, κάθε τρεις και λίγο σταματάμε τα λεωφορεία, άντε και πληρωνόμαστε, άντε με τον ένα τον άλλο τρόπο το βρίσκονται κονδύλια. Έθιμο θα γίνει και αυτό σιγά σιγά. Μπορεί. Για να δυσκολευτεί και πάλι ο κόσμος μέσα στο καλοκαίρι, μια που τι είχε να κάνει. Δεν είχε να κάνει τίποτα, παιδί μου. Τώρα είναι και χαλαρός, δεν έχει και δουλειές. Εντάξει, σιγά βρε, πώς κάνετε έτσι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ξέρω και η δικιά μου γενιά είναι σούπερ αγανακτισμένη. Μα όλοι καλά. Εντάξει, πάντα αυτή η κατάσταση πέρα από τους εργαζόμενους πλήττει και τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν εισοδήματα. Και είναι τσίμα τσίμα και ούτε δεν έχουν και αμάξια, δεν έχουν και βενζίνη, δεν έχουν και το ένα, δεν έχουν και το άλλο. Δεν έχουν και λεφτά. Εντάξει, πώς θα πάει ο κόσμος στα μαθήματά του. Θέλουν να μεγαλώσουμε μια γενιά μόρφων. Γιατί νομίζω περιμένανε. Έτσι, έτσι, όχι έτσι. Και στα λεωφορεία να πάνε να σπουδάσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να θέλουν να πάνε στη βιβλιοθήκη να διαβάσουν. Οτιδήποτε, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Του αφαιρεί αυτό το δικαίωμα. Οτιδήποτε, δεν είναι εντάξει. Αν δεν βρεθεί λύση συνολική, δεν νομίζω να βρούμε χαΐρι. Κάθε δύο μήνες θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Άντε και να πληρωθούν τώρα τα χρήματα το Σεπτέμβριο με την επιστροφή όλου του κόσμου. Πάλι ίδια κατάσταση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας τέλος. Πρέπει να πάψει να υφίσταται το συγκεκριμένο καθεστώς με νομοθεσίες από το 1950 κάτι που εφαρμόζονται μέχρι και τις μέρες μας. Ο κόσμος έχει πάει στη σελήνη και εμείς ακόμη είμαστε και με τον ΟΑΣ τι θα γίνει, με τον ΟΑΣ τι θα γίνει, με τον ΟΑΣ, τέλος πάντων. Τι θα γίνει και με το μετρό, η δεύτερη κρίσιμη ερώτηση. Το μετρό, άστο, το μετρό είναι έτσι, φασάρα. Φασάρα, μην το ψάχνεις. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα καθώς φτάσαμε στις 9.30 FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 κερδίζετε ένα γυαλάκι από το Opticon Express. Λίγο πριν τις 10 η Ιωάννα θα το χαρίσει απλόχερα σε ένα τυχερό ακροατή. Ναι, οπότε αναμένουμε τον νικητή. Ή ακροάτρια. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο λόγο επειδή τελευταίο μισά ωράκι της εκπομπής μας, 9:37 πρώτα λεπτά. Σπεύστε να μηνυματιστείτε και να διεκδικήσετε ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Θα το πληρώσουμε λίγο πριν τις 10. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526 και τίποτα άλλο. Άπαντες οι συμμετέχοντες κερδίζουν μια δωροπιταγή της τάξης των 50 ευρώ ούτως ή άλλως. Οπότε είναι δελεαστική η αποστολή του μηνύματός σας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα συνδεθούμε και με την Ολλανδία για την καθημερινή ενημέρωση που έχουμε για τα όσα συμβαίνουν εκεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ με Γρηγόρη Ατρίδη, τον πρωινό τύπο του ΠΑΟΚ 24. Χθες μάλιστα υπήρχε και αγωνιστική δραστηριότητα. Θα είναι πάρα πολλά τα πραγματάκια που θα συζητήσουμε. Ιωάννα μου, τώρα εδώ σε πρίξαμε με τα αθλητικά. Τώρα βασικά είναι μια καινούργια εμπειρία, βασικά είναι καινούργια ώρα, καινούργια έθιμα, καινούργιες καταστάσεις. Να αρχίζουν τώρα. Τι να μαθαίνω κι εγώ. Είναι εγκυκλοπαίδεια, δεν είναι. 4, 4, 2 και 5, 6, 7 και αυτά. Τι
να τα μάθεις, αλλά τι να κάνουμε, ο κόσμος. Αγωνία. Το αγωνιά. Του λείπει το ποδοσφαιράκι, μου, ωραία. Δεν γίνεται. Ειδικά με ανταπόκριση από την Ολλανδία. Βγάζει, κάνει συνέχεια. Είναι κυλά τα πράγματα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Αλλά μία, μένεις μία εβδομάδα χωρίς ποδοσφαιράκι. Δεν αντέχεις. Και αρχίζει και σε πιάνει, δώσε κάτι και σε μένα να δω. Όταν ξεκινάνε και οι προετοιμασίες, ο ασονάνε. Σου δίνει, σε βάζει και σένα σε κατάσταση προετοιμασίας και προετοιμάζει τα συναισθήματά σου για τη σεζόν που θα επακολουθήσει, όπως λέγαμε πιο μπροστά. Προετοιμαζόμαστε για τα όσα θα διαδραματιστούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε δικαστήρια, σε αίθουσες οργανισμών, σε όλα τα εξωγωνιστικά πέραν του αθλητικού. 2-31-0-27-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας μέχρι να έρθουμε σε επαφή με τον Γρηγόρη Ατρίδη. FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 για ένα γυαλάκι από τα Opticon Express. Λίγο πριν τις 10 η Ιωάννα θα χρήσει έναν μεγάλο νικητή. Το λες και κατευθείαν ανεβαίνει το level. Μεγαλεπίβολος είμαι, ρε παιδί μου, είμαι για να τελαλίζω τα πράγματα. Θα ήμουν σε προηγούμενη μου ζωή, θα ήμουν ακούσατε. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε πλέον στην Ολλανδία, έστω και νοερά η Ιωάννα μου, να ταξιδέψουμε κι εμείς με το ΠΑΟΚ 24 Tours, αλλά φυσικά και με το Ηρόδοτος Tours, με το οποίο μπορείτε τώρα το καλοκαιράκι να επιλέξετε μοναδικά πακέτα εκδρομών για Παρίσι, Ακτή Αμάλφη, Κάπρι, ελληνόφωνα χωριά Απούλιας, κοσμοπολίτη Κικιανή Ακτή, για μας είναι αυτό, θα σε πάρω και θα πάμε... Τα οποία και ξεκινάνε από 385 ευρώ. Καλημέρα στην γραμμούλα. Γρηγόρη, μας ακούς? Καλημέρα. Δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται ο συνδυασμός με το ΠΑΟΚ 24 Tours. Δεν ξέρω τι υπονοεί. Τίποτα. Αφήνεις κάποιο υπονοούμενο. Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ. Πρέπει να το βάλετε μότο και σλόγκαν. Στο τέτοιο. Τι να κάνουμε, ζηλεύουμε. Χρειάζεται να το... Όχι, εντάξει. Λογικό, εντάξει. Δροσίζεστε εκεί, γιατί άκουγα την επανάληψη, με ρώτησες χθες τι καιρό κάνει και δεν σου απάντησα. Αλλά θα σου απαντήσω σήμερα για χθες. Είχε μια δροσιά και τώρα έχουμε δροσιά. Είμαστε καλά. Τώρα είμαστε μια χαρά. Όχι, και εμείς ιδανικά είμαστε. Και νομίζω ότι μακάρι να συνεχίσει να είναι έτσι ο καιρός. Ίσως για την ομάδα μπορεί να χρειαζόταν να υπάρξει τις ώρες προπόνησης και λίγο περισσότερη δροσιά, αλλά είναι πραγματικά πολύ καλές συνθήκες. Πότε ήταν, δηλαδή, πότε ήταν που είχατε πάει και είχε καύσωνα στην Ολλανδία και εδώ δεν είχαμε... Πριν δύο χρόνια. Το 2015, τότε με τα δημοψηφίσματα και με αυτά, τότε που εδώ δεν στεριώναμε... Ακτίναει. Αυτό που είχε γίνει είναι επανάληπτο, γιατί έχουμε έρθει στην Ολλανδία, έχοντας αφήσει στην Ελλάδα, στην Ολλανδία κάνει καύσωνα δύο μέρες αφού φτάνουμε, και το πρόβλημα είναι ότι επειδή στην Ολλανδία δεν υπάρχει καύσωνας, αυτό το λόγο δεν υπάρχει και υποδομή για να αντιμετωπιστεί ο καύσωνας. Δηλαδή δεν είχε το ξενοδοχείο, το οποίο είναι και πολύ καλό ξενοδοχείο αυτό που μέναμε, air condition. Και καταλαβαίνεις τι έγινε. Λογικό, ναι. Γιατί να βάλεις. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Τι έχουμε από χθες, ματσάκι, το πρώτο, έστω και με την χαμηλότερου Βεληνικούς, του μπιζέ, πώς τη λέγαμε, την ξέχασα κιόλας. Του μπιζ. Του μπιζ, ναι, του μπιζ, ναι. Μπιζι. Ναι, εντάξει, τώρα αυτή η βελγική ομάδα είναι ένας αντίπολος χαμηλής δυναμικότητας, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ούτε καφετέρια, ούτε μπειραρία, ούτε μια ομάδα που βρέθηκε αγχωριού και μαζεύτηκαν. Δηλαδή είναι κανονική επαγγελματική ομάδα. Βεβαίως. Δεν παίζει στην πρώτη κατηγορία του Βελγίου, παίζει τη δεύτερη. Τελευταία της παρουσία ήταν το 2008, αλλά ήταν αρκετά ανταγωνιστικός αντίπαλος. Και επίσης, αν σκεφτούμε και αυτό που είπαμε και χθες μαζί, ότι είναι από τα φιλικά που έχουν γίνει πολύ νωρίς στην προετοιμασία για τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι καλό το αποτέλεσμα, και περισσότερο καλή είναι η αγωνιστική εικόνα που έχει δείξει ο Δικέφαλος, γιατί
ούτε το ενδιαφέρεσμα, το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια ενδιαφέρει πολύ, ούτε θα θυμάται κάποιος, αν δεν είναι κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι παιχνίδια στο οποίο έχεις μόνο να χάσεις. Νομίζω, τώρα, έχω έτσι μια εντύπωση ότι είναι λίγο μύθος αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο υπόνεται σε περίπτωση ήττας. Θα το πεις, διότι αν η ομάδα αρχίζει και χάνει, ακόμη και στα φιλικά, πάλι γκρινιά έχεις. Καλά, σε επίπεδο νοοτροπίας δεν πρέπει η ομάδα να χάνει ποτέ για να μην συνηθίσει ότι χάνοντας ή φέροντας μια ισοπαλία δεν έγινε για τίποτα. Και εννοείται ότι έχεις δίκιο ότι υπάρχει γκρινιά με τέτοια αρνητικά αποτελέσματα και στα φιλικά. Απλά σε πολλά φιλικά παιχνίδια, και αυτά είναι και το νόημά τους, ο προπονητής μπορεί να δοκιμάσει από διαφορετικό σχηματισμό μέχρι μία δεκάδα η οποία θα έχει πάρα πολλές αλλαγές, θα κάνει πάρα πολλά πειράματα σε θέσεις, θα βάλει παίκτες σε σημεία στα οποία δεν αγωνίζονται κανονικά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν αυτοί οι αγώνες, γιατί το κόστος δεν είναι μεγάλο, ισχύει, δεν θα υπάρξουν βαθμοί, δεν είναι συμμετοχή σε κάποια διοργάνωση και είναι και ευκαιρία του προπονητή, πέρα από τις προπονήσεις και τα οικογενειακά διπλά, να δει και απέναντι και σε μια ομάδα πώς αντιδρούν οι ποδοσφαιριστές τους σε διαφορετικές συνθήκες. Τώρα, ειδικά μιλάμε για την περίοδο αυτή του ΠΑΟΚ, αυτό το πρώτο παιχνίδι ήταν ένα ξεμούδιασμα, γιατί θα είχε και προπονητής και θα έχει, νομίζω, και στο επόμενο παιχνίδι την ευκαιρία να μαθαίνει συνέχεια καλύτερα την ομάδα του και να πάρει και τις τελικές του αποφάσεις, γιατί όπως και τα προηγούμενα καλοκαιρία, έτσι για το φετινό για τον ΠΑΟΚ έχει αυτό το άγχος και την πίεση ότι υπάρχει νωρίς πρώτο επίσημο παιχνίδι, στο οποίο εκεί απαγορεύεται το λάθος, γιατί η ομάδα έχει ως στόχο αρχικά, ο πρώτος στόχος της σεζόν κάθε καλοκαίρι είναι η είσοδος σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τι τώρα προκύπτει από χθες? Ναι, αυτό πήγαινα και εγώ να πω. Τα χρήσιμα συμπεράσματα που λέμε. Ναι, αρχικά είναι πολύ άτυχος ο Λεβέκ, γιατί είναι καινούργιος παίκτης και δεν μπορούσαμε να το δούμε. Έχει χτυπήσει σε μια ανύποπτη φάση στο ζέσταμα. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά το ανεπίσημο ντεμπούτο του αναβάλλεται, θα γίνει σε επόμενο παιχνίδι. Μετά από 2-3 μέρες θα είναι και απόλυτα έτοιμος να μπει κανονικά στις προπονήσεις. Κατά άλλα θα προστατευτεί τώρα, που είναι σήμερα, να κάνει και λίγο μόνος του και να μην ακολουθήσει όλο το πρόγραμμα, για να μην χτυπήσει το σημείο στο οποίο σκίστηκε το αυτί του. Τώρα, στο παιχνίδι, αυτά που νομίζω μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι ότι υπήρξαν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έπαιξαν πάρα πολύ καλά και δείχνουν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή αυτή η αυτοπεποίθηση που βγάζει ο Πρίγιοβιτς νομίζω ότι είναι τεράστιο όπλο για τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Ο Σέρβος δείχνει ότι δεν βλέπει κανένα αντίπαλο και δεν έχει να κάνει με την χθεσινή ομάδα, η οποία ήταν και χαμηλότερης δυναμικότητας. Γενικά πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό του και νομίζω ότι σε παιχνίδι ψυχολογίας όπως είναι το ποδόσφαιρο είναι το Α και το Μ αυτό. Ο Πρίγιοβιτς ήταν αυτός ο οποίος ξεχώρισε πάρα πολύ ατομικά. Πολύ καλό παιχνίδι έκανε και ο Ενρίκε. Ο ΠΑΟΚ γενικά έδειξε αυτό που λέμε, το οποίο εντάξει μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά είναι πραγματικότητα, ότι ακόμα και το φετινό καλοκαίρι που ήταν πολύ απρόσμενη η αλλαγή προπονητή και το γεγονός ότι και πάλι σε μια νέα χρονιά θα υπάρχει νέος τεχνικός στο ΠΑΟΚ, υπάρχει μια συνέχεια από το περσινό αγωνιστικό project. Η ομάδα είναι πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμη, γιατί και πέρσι έπαιζε μαζί και απλά θα πρέπει να μπολιαστούν οι νέοι ποδοσφαιριστές που φέτος θα είναι λιγότεροι, γιατί θα είναι πιο στοχευμένες οι μεταγραφές, σε συνδυασμό με τα νέα θέλω που έχει ο νέος τεχνικός, ο οποίος εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, αν ο προπονητής αρχικά θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα ή η ομάδα στον προπονητή. Έχω την εντύπωση ότι η απάντηση είναι αρκετά ξεκάθαρη. Το πρώτο χρονικό διάστημα ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ομάδα που έχει βρει και στην πορεία απλά με σύμμαχό του τον χρόνο να κερδίζει έδαφος και να δίνει στην ομάδα περισσότερα στοιχεία από το δικό του τρόπο παιχνιδιού, από τη δική του φιλοσοφία. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει και το παιχνίδι αυτό στα τέλη Ιουλίου, στο οποίο εντάξει, θα δούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ΠΑΟΚ της περσινής αγωνιστικής περίοδου, απλά με την πινελιά του Στανόγεβιτς, που νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αρκετά προσεκτικά έτσι, η παρέμβασή του. Οπότε μπορούμε να κτηνογραφήσουμε κατά κάποιο τρόπο το τι βασικό σχήμα θα προτίθεται να παρατάσει ο Στανόγεβιτς. Εντάξει, σήμερα που μιλάμε, ακόμα και σε αυτό το πρώτο παιχνίδι που έρχεται το ευρωπαϊκό, είναι πολύ πιθανό ο Σέρβος τεχνικός να θέλει να αγωνιστεί με 4-4-2, το οποίο είναι άλλο σχήμα αυτό που έπαιζε πέρσι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα ανοίγει εδώ τεράστια κουβέντα. Καλά. Με όποιον για να μιλήσεις, είτε προπονητή είτε ποδοσφαιριστή,
θα σου πει ότι τα συστήματα είναι απλά αριθμοί, mm-hmm. ότι το σημαντικό είναι η αγωνιστική νοοτροπία, ο τρόπος τον οποίο τοποθετούνται και τέλος πάντων καλύπτουν τους χώρους ποδοσφαιριστές. Είναι μεγάλη πραγματικότητα αυτή, mm-hmm. όντως, αλλά θα πρέπει εγώ νομίζω να δούμε για να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, το αν τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, τις επόμενες δύο εβδομάδες ουσιαστικά, ο προπονητής θα μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο οι ποδοσφαιριστές του ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο σχηματισμό. Και τότε νομίζω ότι όντως θα ξεκινήσει με 4-4-2. Διαφορετικά, εγώ αφήνω ανοιχτό και το ενδεχόμενο, αν δεν δει πράγματα που θέλει, τότε ενδεχομένως, παρότι ο ίδιος σήμερα που μιλάμε μοιάζει πάρα πολύ σίγουρος, τότε ναι. όμως ενδεχομένως μπορεί και να πάει με την πεπατημένη και να αφήσει την ομάδα του όπως αυτή ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα την περσινή σεζόν. Δηλαδή χθες τι είχαμε πάνω σε αυτό το σύστημα? Δηλαδή τι είχαμε? Τι είχαμε, δηλαδή πώς χρησιμοποιήθηκαν και πώς αξιοποιήθηκαν οι παίχτες, ας πούμε. Ήτανε βασικό το σχήμα του πρώτου ημιχρόνου, αυτό θέλω να... Το σχήμα του πρώτου ημιχρόνου ήταν η θεωρητικά περισσότερο αυτό. Βασική. Mm-hmm. Ναι, αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο. Στο σχήμα του δευτέρου ημιχρόνου και εκεί υπήρχαν παίκτες που διεκδικούν θέση στην δεκάδα, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι νομίζω ότι ξέρουμε ότι στα πρώτα παιχνίδια τα επίσημα πιθανότητα θα είναι στον πάγκο και δεν θα ξεκινήσουν. Ρολίστες περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. 4-4-2 και στα δύο ημίχρονα στην ευθεία. Mm-hmm. Το Πρίγιοβιτς Κλάους που είδαμε, εγώ φαντάζομαι ότι στην πορεία που πάω θα έχει τον Μακ στη διάθεσή του και θα πάμε και εκεί σε λίγο στα μεταγραφικά. Ναι. Θα γίνει Πρίγιοβιτς Μακ. Θα έχει τον Μακ γιατί αγωνίστηκε ο Μακ με τη Zenit, διαβάζουμε. Ναι, αγωνίστηκε, απλά έχουμε την ενημέρωση ναι. ότι η συγκεκριμένη μεταγραφή, ο δανεισμός για να mm-hmm. είμαστε ακριβείς, mm-hmm. έχει προχωρήσει σε τόσο μεγάλο βαθμό που πλέον η συνεννόηση γίνεται σε επίπεδο μεγαλομετόχων mm-hmm. και σήμερα πιθανότατα είναι η μέρα που μπορεί να υπάρξει και ανακοίνωση, ενώ στον ΠΑΟΚ mm-hmm. κάνουν την εκτίμηση ότι μέχρι και αύριο ο ΜΑΚ είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται εδώ στην Ολλανδία mm-hmm. με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να έχει επικοινωνία εξ όπως υπέκτης του και με το τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, δείχνοντας ότι ανυπομονεί να έρθει και ότι θέλει πραγματικά να τελειώσει αυτή η μεταγραφή για να αντιθεί και πάλι στα στρώματα και να ξεκινήσει την προετοιμασία για την ομάδα. Από μικρός ήταν ΠΑΟΚ και έτσι κι αλλιώς και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Εκεί στη Σλοβακία με φανέλες. Και κασκολάκι θυράτες. Εκτός από τον ΜΑΚ, για τον οποίο νομίζω ότι πλέον η μεταγραφή του έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, η οριστικοποίησή της για την ακρίβεια, το θέμα τερματοφύλακα που είναι και αυτό που καίει, έχει εξελιχθεί σε ένα σύριαλ με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός που ουσιαστικά θα πληρώσει την ύφη αν τραβήξει κι άλλο υπόθεση χρονικά. Mm-hmm. Τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα στην οποία είπαν στον ΠΑΟΚ ότι θα περιμένουν τον Οχτσόα. Του έχουν δώσει και μία πρωινή έτσι διορία μέχρι την απογευματινή, να σου πω εγώ, και μέχρι την αυριανή. Εντάξει, ναι, ναι. Έτσι πως έχει πάει η κατάσταση, ναι, ακριβώς έτσι πως το λες. Αλλά νομίζω ότι έχει τελειώσει και για τον Μεξικάνο το περιθώριο. Όσο στην αρχή ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να του βάλει έτσι κάποιο χρονικό deadline, τώρα πλέον έχουν περάσει αρκετές ημέρες, οπότε σήμερα το μεσημέρι, σήμερα νωρίς το απόγευμα, αν όντως δεν υπάρξει οριστική απάντηση από πλευρά του Μεξικανού, ο οποίος βρίσκεται στην Ήπειρο για διακοπές, γιατί το Σάββατο έχει το γάμο του εκεί mm-hmm. και το εκπρόσωπος του είναι και εκείνος εκεί, τότε νομίζω ότι θα τελειώσει οριστικά η περίπτωση ο Τσόρ για τον ΠΑΟΚ και άμεσα ο κύριος Μίχελ θα στραφεί στις εναλλακτικές που έχει. Νομίζω ότι εδώ είναι καλό να κάνουμε μια διευκρίνηση, να πούμε ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ψημένο και έτοιμο τον ΡΕΙ που θέλει να έρθει, αλλά εδώ και μια εβδομάδα τον έχει στο περίμενε, έχει ανοίξει και λίγο την περίπτωση του Αργεντινού, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφερθεί. Mm-hmm. Στην περίπτωση που τελειώσει σήμερα αρνητικά του Οτσόα, mm-hmm. τότε ο ΠΑΟΚ θα στραφεί απευθείας στην περίπτωση του ΡΕΙ και θα κάνει τα πάντα για να τελειώσει αυτή την μεταγραφή. Στην περίπτωση που απαντήσει θετικά σήμερα ο Τσόα, επειδή ο ποδοσφαιριστής το έχουμε διευκρινίσει ότι δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμος, mm-hmm. Γιατί έχει και αυτές τις 15-20 μέρες διακοπών που δικαιούνται μετά από 11 μήνες στα γήπεδα. Παντρεύεται κιόλας, αυτό που το βάζεις. Καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σκέψου εσύ να παντρευόσουνα και να σου λέγει η ομάδα, άλλη να κάνεις προπονήσεις. Άσε βρε τώρα. Ωραία. Δύσκολα είσαι. Πάντως, σε περίπτωση που αποκτηθεί ο Μεξικανός, με δεδομένο ότι θέλει για αυτό το 20ήμερο τον
διακοπών του για να ξεκουραστεί. Θα πρέπει να αποκτηθεί άλλος τερματοφύλακας. Ο Μίχελ θα κινηθεί μια περίπτωση τερματοφύλακα άλλου που έχει ξεχωρίσει, ο οποίος είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί μαζί με τον Οτσόα, για παράδειγμα, να κάνει ένα ανταγωνιστικό δίδυμο. Δεν είναι απαραίτητα και τόσο ο νούμερο ένα, αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση, τουλάχιστον με βάση την άποψη του τεχνικού διευθυντή του ΠΑΟΚ. Και το λέω αυτό για να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει σενάριο απόκτησης Οτσόα και Ρέι μαζί. Ναι. Αν υπήρχε, προφανώς αυτό θα είχε γίνει και όλα, θα είχε έρθει ο Αργεντινός και απλά ο ΠΑΟΚ θα έδινε χρόνο στον Οτσόα και να δει αν μπορεί να κάνει έτσι, την υπέρβαση και να πάρει το συγκεκριμένο. Προφανώς τώρα και ο Ρέι δεν θα ερχόταν γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι και δεύτερος τερματοφυλάκας, κανένα λόγο. Και αυτό. Απλά στην προκειμένη περίπτωση η συνύπαρξη των δύο δεν είναι εφικτή και για οικονομικούς λόγους. Σκεφτείτε ότι η Γοδόη θέλει πολλά χρήματα για να τον παραχωρήσει και επίσης ότι ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρει να πείσει τον Οτσόα, θα το κάνει γιατί του έχει δώσει ένα πολύ παχυλό συμβόλαιο για να μπορέσει να ανταγωνιστεί και τις υπόλοιπες ομάδες που τον φλερτάρουν και γιατί πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι χαμηλής γραμμικότητας, δεν είναι ποτέ πρώτη επιλογή για παίκτες καλούς και παίκτες με ονόματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από Ολλανδία, κανένα κουσκουσάκι. Να σου κλείσω λίγο τα μεταγραφικά και να σου πω ότι αυτές οι δύο μεταγραφές, το κλείσιμο στη θέση του τερματοφύλακα του κενού και η απόκτηση του ΜΑΚ, νομίζω ότι είναι οι μεταγραφικές προτεραιότητες που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Είναι και οι μεταγραφικές ανάγκες που έχει θέσει στον τεχνικό διευθυντή ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή, ο ίδιος ο προπονητής λέει ότι αν αποκτηθούν αυτοί τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί έχω και το υλικό της περσινής χρονιάς, το οποίο, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά γεμάτο. Ο ΠΑΟΚ είχε και πέρσι ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Και από εκεί και πέρα, οι υπόλοιπες κινήσεις, όπως αυτή της απόκτησης ενός κεντρικού αμυντικού, της απόκτησης ενός μέσου με διαφορετικά έτσι, χαρακτηριστικά, και οποιαδήποτε άλλη κίνηση μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο υπέρβασης, η προσπάθεια που γίνεται για το θέμα Βιερίνια, που η οικονομική διαφορά παραμένει και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει έτσι κάποια λύση. Όλα αυτά θα γίνουν μεταγενέστερα μέσα στο καλοκαίρι, με τον ΠΑΟΚ να μην βιάζεται χρονικά, να μην θέλει προφανώς και να μην πρέπει να αφήσει βέβαια και αυτές τις μεταγραφές για τις τελευταίες 20 μέρες του Αυγούστου, αλλά δεν θα έχει τουλάχιστον έτσι αυτές μέχρι τα μέσα Ιουλίου, μέχρι τις 20 Ιουλίου, αυτή την πολύ μεγάλη πίεση να αποκτήσουν οι ποδοσφαιριστές και να έρθουν για να είναι έτοιμοι να συμμετέχουν και στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μάλιστα. Τώρα, επειδή θες κουσκουσάκι, ναι, από εδώ, από Ολλανδία, νομίζω ότι στο χρωστάω για αύριο το πρωί, γιατί δεν έχει και κάτι πολύ. Εντάξει, εντάξει, γιατί κλείνουμε και την εκπομπή. Αύριο ξεκινάμε με κουσκούσια. Αυτά θέλω. Ποιος παίζει PlayStation, ποιος κερδίζει στο τάβλι. Αυτά τα ιστορικά με Μπάκεβιτς, όταν έκανες προετοιμασίες που έλεγε δεν θέλει να χάνεται στο τάβλι ο Ντούσαν Μπάκεβιτς και ούτω καθεξής. Αυτά μας αρέσουν. Τα καλύτερα. Έτσι. Να είσαι καλά, Γρηγόρη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή δουλίτσα για το υπόλοιπο. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενημέρωση από την Ολλανδία. Όπως θα πράττουμε και πράττουμε ήδη καθημερινώς, εδώ στο Λίμπερο 107,4 μετά τις 9.30, μαζί με τα κρίσταλα Νέτος. Τζάμια κρίσταλα παντός τύπου, τοποθέτηση ανοιγοκλεινόμενων παραθύρων, βιτρίνων σε καφέ, μπαρ και άλλα καταστήματα. Τοποθέτηση γυάλινων προστατευτικών μπαλκονιών σε οικίες και ξενοδοχεία, ακόμη και ντουζιέρες γυάλινες. Στη Μακεδονία 30, στον Εύωσμο και στο τηλέφωνο 23 10 68 82 73. Στην τρίτη μας ώρα και η VSQ μας προστατεύει με τα συστήματα ασφαλείας. Σύστημα παρακολούθησης με 4 ασύρματες κάμερες high definition και καταγραφικό από 599 ευρώ, τώρα μόνο 299. Όταν είστε μακριά από το χώρο σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τι γίνεται από το smartphone, το tablet, τον υπολογιστή σας και με άμεση αποστολή ειδοποίηση στο κινητό αν συμβεί κάτι στο χώρο σας. VSQ Συστήματα Ασφαλείας, στη διεύθυνση Αγνώστου Στρατιώτη 113 στην Πολύχνη και στο τηλέφωνο 23 14 035 752. Ιωάννα μου, στεναχωρέθηκα, πιάσαμε. Δεν πειράζει. Θα βρούμε μια φόρμουλα, θα στο ξεπληρώσω με ένα τραγουδάκι όμως που στο υποσχέθηκα. Ευχαριστώ. Όπως δεν είμαι ποτέ παραπονεμένη. Εντάξει, όχι, παίζω και εγώ ρόλο, μας πιάνουν τώρα αυτοί. Τώρα έμαθα και εγώ αρκετά πράγματα. Αυτό με το γάμο, με ενδιέφερε αυτό με το γάμο. Το γάμο στην Ήπειρο παντρεύεται ο Τσόα, ζωάρα κάνει. Πρέπει να μας κλείσουν, να πάμε να δούμε.
δώσουμε ρεπορτάζ, να αποσπάσουμε απάντηση κιόλας από τον φίλο μας τον Οτσόα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ποιους φιλαράκια σου είναι? Ναι, είναι φίλοι μου, η Πέμπτη Κάστα. Ναι. Δώσε τα φιλιά μου, να περνάνε καλά τα παιδιά. Και θα δώσεις έναν αριθμό από το 1 στο 7. Βέβαια, έχουμε το γαλάκι. Θα πω το 4. Το 4 επηρεάστηκε τώρα από τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λοιπόν. Ήρθε η ώρα. Σας αφήνουμε, σας εγκαταλείπουμε. Και επανερχόμαστε. Εγώ την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε, θα καθούμε. Και κάνεις χαρούμενη τη Γεωργία Ζαφυρίου, η οποία κερδίζει το γυαλάκι από τα Opticon Express. Να πω και χρόνια πολλά στη φίλη μου την Έλενα που έγινε έθλια σήμερα. Γεια σου Έλενα, χρόνια πολλά. Και σας αφήνουμε με Πέμπτη Κάστα. Ότσι, χαμός, χαμός. Πανκ, ροκ, αλητίες, σπάμε πράγματα.